Μέσα στο επόμενο τρίωρο θα πρέπει να μιλήσεις για κριτική μουσική και χορούς με τον Κώστα. Ναι. Και αυτό να καταλήξει στο να σου μάθει Μαλεβιζιώτη. Με την Αγγελίτα θα πρέπει να μιλήσεις για καλοκαιρινές διακοπές και αυτό να καταλήξει σε μια παρτίδα ρακέτες. Και με τη Σαμάνθα θα πρέπει να μιλήσεις για αγαπημένα σας φαγητά και στο τέλος να δοκιμάσει κάτι που θα φτιάξεις για αυτήν. Τι είναι το αγαπημένο σου σνακ? Σνακ δηλαδή? Δοκίμασε. Θέλεις καφέ? Δοκίμασε. Πάλι θα δω, Δημητριακά. Δοκίμασε, δοκίμασε. Αυτό ήταν, πάει το καλοκαίρι. Καλά. Ξανακάνει. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, πάνε τη χέρι σου, άστο. Αλλά τέλος. Εγώ. Άστο, άστο. Ένα, ναι. Γυρίζεις, ναι. Όπα, πάλι. Ναι, αυτό είναι, το πάνε εύκολα, το έμαθες. Πίσω, κλωτιά, μιλάω. Κλωτιά, κλωτιά, κλωτιά. Γενικότερα, δεν αναιρώ αυτά που έχω δει, την άποψη που έχω σχηματίσει. Απλά θεωρώ ήταν απαράδεκτη συμπεριφορά μου ως προς εσένα. Και ίσως έκανα νιώσεις άσχημα και ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί το ότι δεν μιλάμε, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Συγκάτοικοι, η Ευδοκία κατάφερε και έφερε εις πέρας με πλήρη επιτυχία την τριπλή μυστική αποστολή της. Η υποψήφιη προς αποχώρηση είναι ο Ισίδωρος. Εγώ με περίμενα. Αυτό είναι που μπορώ να σχολιάσω. Ο Μιχάλης. Τελικά είχα δίκιο. Με έβαλε στο στόχο. Η Σαμάνθα. Καταρχάς δεν θα είχαν ποιον άλλο να ψηφίσουν. Και ο Παναγιώτης, ο οποίος ψηφίστηκε στη ζωντανή ψηφοφορία της Παρασκευής. Περίμενα τη Σαμάνθα και ξαφνίστηκε για τον Μιχάλη. Δεν είμαι υποψήφια. Θα πήρα 5. Μ' αρέσει που ψηφίζουν και με τέτοιο, τέλος πάντων, με κριτήριο. Έλα. Τι έλα. Στενοχωρέθηκα. Μη στεναχωρείς, Το Παρίς. Θα το πάρεις. Μακάρι. Αλλά θα αλλάξουν πολλά πράγματα από τον πάρω. Γιατί το λες? Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα να βγω εγώ τώρα χωρίς λόγο. Μετά λέγανε σε άλλους ότι τέλος πάντων θα βαριέμαι. Έχω κλάψει την Ευδοκία, έχει κατέσει. Μετά από 7 εβδομάδες. Όχι, δεν μας έχει κάνει κάτι. Εντάξει, να μην είμαστε τρελοί. Δεν ταιριάζουμε, τελείωσε. Μην είμαστε και παράλογοι. Όχι, εγώ σκέφτομαι κάτι άλλο. Δεν ταιριάζει, ούτε ψηφίζει, δεν είναι κάτι άλλο. Η Μέρη, πώς και δεν βγήκε. Αυτό σου λέω, είχε 4. Οι υπόλοιποι δεν με πόσους βγήκαμε, δεν βγαίνει το πράγμα. Δεν θες να μου πεις ότι όλοι οι υπόλοιποι ψηφίσαν μόνο εμένα τον Μιχάλη και δεν είναι συνεννοημένοι? Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Ο Μιχάλης, αν δεν πάρει βέτο, ο Μιχάλης θα φύγει την Παρασκευή να το κατέχετε. Σα το ξεκαθαρίζω να το κατέχετε. Σίγουρα μπορώ να πω ότι η άλλη παρέα, γιατί παρέα θεωρείται πλέον και ας λένε μόνο μας έτσι, μας κατηγορεί για πράγματα τα οποία κάνουν οι ίδιοι και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τη φωλιά τους, να το πω ξεκάθαρα. Δεν είναι λογικό σχεδόν όλοι τους να ψηφίσαν δύο συγκεκριμένα άτομα. Εμένα αυτό μου φαίνεται πολύ γελίο. Σαμάνθα, Παναγιώτης, Μιχάλης, ψήφι. Τρεις είναι τώρα. Τρεις από τους 5. Τρεις από τους 4, όχι από τους 5, αγάπη μου. Τρεις από τους 5 μου. Τρεις από τους 5. Και μετά μου λένε ότι οι άλλοι ψηφίζουν με τέτοια. Άκουμε, αυτό γύρισα κι εγώ. Δες, η δικηγόρος είχε 4 ψήφους. Βγήκαμε 5, ρε. Πώς γίνεται να μην βγήκε αυτή και να βγήκαμε εμείς? Σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι ψηφίσαν εμένα και εσένα και δεν συνεννοούνται κατά τα άλλα, Μας τα λέω, εγώ εσύ μου λες τι θα το παίξουν υπεράνω. Άντε, γεια.
Πολύ υπεράνω ήταν, ρε. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Ένα βγήκε από αυτού και βγήκαμε τρεις από εμάς. Τρεις. Α, τέσσερις υποψήφοι είναι. Τι να. Λοιπόν, αγάπη μου, Κωστή. Κωστή, αγάπη μου και Μιχάλης, πρέπει να πάρετε το βέτο. Ένα στους τρεις σας. Γιατί εσύ. Ο Μιχάλης, αν πάρει το βέτο, εγώ αν το πάρω. Ωραία. Όχι, Μιχάλη, βάζει πρώτα να τα δώσει. Βάλτε ότι εγώ δεν κάνω τίποτα. Δεν γίνεται να έχει κάποιο απ' έξω. Τέσσερις ψήφους. Δεν βγαίνει. Ισχύει. Δεν βγαίνει με την ταμία. Δηλαδή, να σου πω, να έχει πάρει άκουμε το πολύ δύο. Όπως και να το πάρει από εμάς. Βρεμένα βάλανε στο μάτι, πού κοστό. Ναι. Όπως και να το πάρει από εμάς. Το πολύ δύο, ξέρεις γιατί. Άκουμε, εγώ και Μιχάλης έχουμε βγει με πέντε. Με πέντε το λιγότερο. Άρα δεν βγαίνει. Δεν γίνεται, θα ήταν ισοψηφία. Ναι, ρε. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Γιατί πώς δεν είναι η δικηγόρος, ας πούμε. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Προφανώς και παίζουν στα διοίκα τα παιδιά. Αλλά ο Μιχάλης πιστεύω ότι είναι πολύ δυνατός σαν. Σαν χαρακτήρας, δηλαδή μπήκε πολύ δυναμικά. Είναι άνθρωπος ο οποίος κάνει το χαβαλέ του, υπάρχει μέσα στο σπίτι, δίνει ενέργεια, δίνει ένταση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ξεκάθαρος, έχει μιλήσει, έχει πει τη γνώμη του. Και για από μένα έχει πολλά respect και έχει κερδίσει το σεβασμό μου ο Μιχάλης. Οπότε το γεγονός ότι εγώ πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί στον τάκο μέσα απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος κοιμάται, κυριολεκτικά κοιμάται όλη μέρα. Αν κερδίζει βέτο, το δίνει στο Μιχάλη. Και άμα βγει. Πάρε το βέτο. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, έχει βγαίνει σε καμία Παναγία. Μετά βγαίνει από του άλλου. Θέλω πάρα πολύ να το δώσει στο Μιχάλη, δεν μπορεί να σε αφήσει τον τάκο. Εμένα. Ναι. Δεν θέλει Παναγιώτη. Δεν θέλει Παναγιώτη. Αυτό θα πάμε εγώ. Δεν γίνεται, ρε. Αφού από αυτού και καλά υποτίθεται τώρα κάτι. Τι σε είπε εδώ στην Πάνα τη να φύγει. Καλά, δεν θέλω να το σκέφτομαι από τώρα, θα δούμε τι θα κάνουμε. Τέλο πάντων. Επειδή είμαι πιο λίγο καιρό εδώ, ίσω να με φοβούνται κιόλα. Ότι θα κάτσω παραπάνω, ίσως μετά ο κόσμος να μην με βγάζει έξω και να με ψηφίζουν ότι δεν θα βγαίνω. Δεν θέλω να μου δώσουν παραπάνω χρόνο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Με έχει πειράξει, έχω νευριάσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να το δείξω, δεν θέλω να φανεί, αν και φαίνεται, δεν μπορώ να κρυφτώ. Όπως πάρα πολλοί κρύβονται και δεν φαίνονται, εγώ δεν μπορώ. Αυτό εσύ δηλαδή με τα πράγματα που βλέπεις στο σπίτι, πιστεύεις ότι έπρεπε να ήμουν εγώ υποψήφιος, ας πούμε. Δεν πιστεύω θα έπρεπε. Ούτε για μένα θα έπρεπε. Κι όμως θα το καταλάβαινα άμα ήμουν. Γιατί ρε παιδί μου, μπορεί εγώ να έκανα μια ένταση, κάτι, να είχε γίνει κάτι που να μην φταίω. Δεν έκανα κάποια ένταση. Το ξέρω. Μπορεί να μην είναι ο λόγος αυτός σου, να μπερδεύεσαι. Δεν μπερδεύομαι, δεν γίνεται να μπερδεύεσαι. Είναι προφανή τα πράγματα. Και ποιον έπρεπε να ψηφίσουν και καλά. Αυτό εννοώ. Αν το πάρεις έτσι. Δεν είπα ότι έπρεπε να ψηφίσουν εγώ για μένα. Δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να βγει. Αυτό σου λέω. Εγώ για μένα. Άμα είναι τότε στην τύχη, είναι ακόμα χειρότερο. Όχι στην τύχη. Ότι έπρεπε κάποιος να βγει, γιατί δεν σου έχει. Όχι στην τύχη. Εγώ για μένα θα σου πω. Το πιο άθλιο πράγμα αυτό. Θα σου πω για μένα, γιατί του άλλου δεν ξέρω πώς ψηφίζουν. Στορκίζομαι όπου θες. Δεν μου έχει πει κανένα. Δεν χρειάζεται να μου ορκίσει, εσύ πιστεύω. Άλλο λέω. Για αυτή την εβδομάδα που δεν είχα κάποιο κριτήριο για κανένα παιδί πραγματικά και για αυτούς που δωμάτιο και για τη Σαμάνθα και για σένα και για τον Κωστή και για την Αχελίτα. Μόνο πάνω ήταν υποψήφιος οι δύο και δεν μπορούσα. Και ο Νίκος. Για μένα ήταν σχεδόν το ίδιο και ψήφισα με το γεγονός ότι. Μα δεν έχω κάτι με κανέναν. Με το γεγονός ότι ψήφισα άτομα που συμπαθώ κάποια μερικά, τα οποία μπορεί ο λόγος να είναι ότι δεν είμαι τόσο πολύ, δεν θα στεναχωρηθώ τόσο άμα φύγει. Δεν είναι. Με αυτό. Γι' αυτό σου λέω μην το βλέπεις ότι το κριτήριο μπορεί να είναι αυτό που νομίζεις μόνο. Αυτό μπορεί να ισχύει για σένα όμως. Δεν το ξέρω, ρε Μιχάλη. Εγώ το λέω, δεν υποστηρίζω κανέναν. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Αλλά μην έχω το παίρνεις τόσο απόλυτα. 100%. Επειδή έχει συμβεί και το γεγονός αυτό. Καταλαβαίνω και εσύ. Εγώ τώρα. Πάξε. Ναι. Εγώ σε καταλαβαίνω, όλους καταλαβαίνω. Και εγώ αν ήμουν έτσι μπορεί να νιώθω για κάτι που είχε γίνει. Μπορεί, ναι, εντάξει. Αλλά γενικά πιστεύω ότι είναι λάθος να τσαντίζεσαι. Εντάξει, δεν είναι λάθος που το ίδιο. Το ξέρω. Εγώ είμαι πιο νευρική από σένα, Μιχάλη. Μην το λες. Δεν θα τσαντιζόμουν, ρε Μιχάλη, γιατί είμαι σε ένα παιχνίδι που όλοι ψάχνουμε ένα λόγο να ψηφίσουμε. Αυτό εννοώ. Δεν το λέω. Το εσκεμμένο με νοιάζει. Ο λόγος ο οποιοσδήποτε δεν με νοιάζει. Αν είναι στο συνεννοημένο. Το εσκεμμένο. Δεν χρειάζεται να είναι συνηθισμένο για να είναι κάτι εσκεμμένο. Όταν ψηφίσει κάποιον όμως επειδή δεν έχει λόγο και αυτό ο κάποιο μπορεί να υποψιάζεσαι πω ίσω βγει γιατί κάτι έχουν άλλοι μαζί του, τότε πάλι είναι λάθος. Ποιο έχει μαζί σου, βρε. Περπατάω και κοιτάνε κάτω, βρε Μέρη. Μην με τρελαίνει τώρα. Μαρία. Α, εσύ τα έχει βιώσει έτσι, θα νιώθει έτσι. Εγώ δεν τα βλέπω, δεν είμαι στραβό. Α, οκ. Μόνο η Ανούλα στεναχωρήθηκε που βγήκα. Εσύ νιώθει άλλα πράγματα. Τα βλέπω.
Εγώ που τα είμαι εδώ. Πώς περνάω και κοιτάνε κάτω ενώ πριν με κοιτάγανε στα μάτια. Δεν μπορεί να με κοιτάξει στα μάτια κανείς. Μα δεν κατάλαβα. Σημαίνει το αντίθετο. Τώρα που με κοιτάνε όλοι στα μάτια. Με δεν με κοιτάει κανείς γιατί ξέρουν ότι. Τέλος πάντων. Ας μην το συνεχίζω. Βασικά και τη Σαμάνθα να ψήφιζα πάλι πιστεύω θα βγει ο Μιχάλης. Ξέρεις γιατί. Γιατί είναι υποκριτικό και από την άλλη πλευρά τελικά. Γιατί μπορεί και η Ευδοκία και ο Νίκος να μην ψήφισαν. Αυτό τώρα σκέφτηκα. Τι να με ψήφισε. Την Αγγελίτα. Αυτό πώς λέω. Δεν βγήκε η Αγγελίτα. Αυτό λέω. Δηλαδή, υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ τους που αυτή η συμφωνία λέει. Δεν είναι συμφωνία. Είναι ο καθένας παίζει το ίδιο παιχνίδι. Αυτό τώρα. Λέω. Εγώ το βλέπω τώρα σαν... το κατάλαβα. Εγώ το βλέπω σαν μια συμφωνία. Ας μην ψηφιζόμαστε πλέον μεταξύ μας και να βγαίνουμε στον τάκο και να φύγουμε. Ας πάμε στα άλλα έχεις παιδιά. Δίκιο. Και αν έχει συμβεί όντως αυτό. Νομίζω θα ξεκινήσω αυτό. Να ψηφίζω άτομα τα οποία δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα ψήφιζα. Να σου πω κάτι. Καλά, δεν ξέρω τώρα, είναι πολύ νωρίς. Θα φανεί και στην πορεία, κατάλαβες. Μου κάνει εντύπωση όντως πως δεν βγήκε και η Αγγελίτα. Παιδί μου, θα ψήφιζε και ο Νίκος και, και η Ευδοκία. Εσύ ψήφισες, Αγγελίτα. Ναι. Και εσύ και ο Ισίδωρος. Δηλαδή, δεν έχουν ψηφίσει, Αγγελίτα. Δεν έχω ψηφίσει, Αγγελίτα. Λες να μην την ψήφισε ούτε η Ευδοκία. Θα πάθω σοκ τώρα. Δεν τον ψήφισε. Αν έχει συμβεί αυτό. Εάν είναι τέσσερις οι ψήφοι και μου λες ότι ψήφισες εσύ, πώς το λέμε, ο Ισίδωρος. Ποιος άλλος. Η Μαρία ψήφισε, ξέρεις. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να μάθω. Και δεν χρειάζεται. Αλλά αποκλείται να ψήφισε, Αγγελίτα, η Μαρία, αφού γνωρίζονται. Σωστά. Άρα. Εγώ και εσύ είμαστε μόνο. Και ο Ισίδωρος. Τρεις. Τρεις σίγουρες. Ο Νάσος. Α, δεν μπορώ να ξέρω. Άρα είναι τρεις. Πού είναι η Ευδοκία και ο Νίκος. Έχεις δίκιο. Όχι, ούτε... έπρεπε. Είναι, δηλαδή, αυτοί έπρεπε να ψηφίσουν και εμείς να μην ψηφίζαμε. Έχεις δίκιο. Αυτοί που έπρεπε να τους ψηφίσουν δεν τους έχουν ψηφίσει και ψηφίσαμε εμείς για αυτούς. Ρε φίλε, δηλαδή, στενακάθομαι και στεναχωριέμαι εγώ για την Ευδοκία τόσο καιρό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και για τον Νίκο, που το καημένο το παιδί, το καλό παιδί, που είναι. Και δεν τους έχω ψηφίσει. Και εκνευρίζομαι γιατί δεν μπορώ να. Υποκρισία και από τις δύο πλευρές. Υποκρισία και από τις δύο πλευρές. Όταν εγώ είπα ότι ο Μιχάλης βγήκε από σπόντα, εννοούσα αυτό. Ξέρεις τι σου λέει τώρα η Ευδοκία. Μην βγω εγώ η κακιά της υπόθεσης τώρα. Κάνουν οι άλλοι την προσπάθεια και εγώ θα πρέπει να την αποδεχτώ και να δείξω. Και κάνουμε εμείς και να βγούμε εμείς οι κακοί μετά. Κανείς δεν βγαίνει κακός. Όταν λες την αλήθεια σου, Άννα μου, δεν βγαίνεις κακός. Όταν εκεί μέσα πας και ψηφίζεις και ψηφίζεις την αλήθεια σου και δεν ψηφίζεις διπλωματικά, κακώς δεν βγαίνεις. Ρε φίλε, κάμερα, που η κάμερα είναι για μένα, είναι ο κόσμος, είναι τα μάτια όλου του κόσμου που βλέπει το παιχνίδι. Και το λένε αυτό. Δεν είναι υποκριτικό. Εγώ έχω μιλήσει για υποκρισία πρώτη και τους ενόχλησε η λέξη. Μιχάλη, έλεγες πολύ λίγο. Να, καλύτερα μέσα. Το κατά λάθος που είπες τώρα τι ήτανε? Ότι δεν βγήκα κατά λάθος. Τι εννοείς? Επίτηδες το πά. Δεν νομίζω ότι βγήκα κατά λάθος. Λοιπόν, άρα άκου να σου πω κάτι, γιατί ούτε εγώ νομίζω ότι βγήκα κατά λάθος. Το ξέρω. Απλά τι έγινε τώρα. Περίμεναν πάρα πολύ καιρό τα παιδιά που κάνεις παρέα μαζί τους αυτό το λάθος. Το δικό μου. Το να τους μεταφέρεις κάτι και τελικά ενώ εσύ δέχομαι το μετέφερες αυτούσιο, να το μετατρέψουν, να γίνει ό,τι έγινε και να δώσουν έναν άνθρωπο για έναν λόγο. Ναι. Γιατί, άρα γιατί τώρα μου λες άτομα... με τα λόγια σου ότι όντως ήταν εσκεμμένο που βγήκα. Όχι, εγώ σου λέω για μένα. Ναι. Ότι εγώ... Το ίδιο είναι. Ως Ισίδωρος θα έπρεπε να είχα ψηφιστεί πολύ νωρίτερα από τα παιδιά. Γιατί με αυτό που είπα εγώ την πρώτη εβδομάδα και ενόχλησε όταν βγήκα από το δωμάτιο που βγήκα, θα έπρεπε να μην είχαν δώσει και να είχαν πει ο Ισίδωρος. Γι' αυτόν και γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο. Και τότε θυμάμαι ότι δεν το συνέχισε ο Πάνος και ότι σε συγχώρεσε στην ουσία και συνεχίσατε μια χαρά. Κάτι που εσείς δεν κάνατε. Τώρα βγάζεις εσάς κακούς. Όχι, άλλο σου λέω ότι στο μυαλό τους κάποια στιγμή εμένα θα με έδιναν. Δεν θα σε έδιναν τη στιγμή που δεν έχεις κάνει κάτι. Εγώ δεν είμαι και 100% σίγουρος πως κάποιος το πήρε για να το μεταφέρει λάθος για να σε βγάλουν υποψήφιο. Το ότι εσύ μετέφερες πράγματα. Οδήγησε σε όλο αυτό το τεράστιο που έχει γίνει σήμερα, που έχει γίνει χθες, που έχει γίνει στο live. Δεν έγινε κάτι κακό. Δεν έγινε κάτι κακό. Δηλαδή, με συγχωρείς, άτομα που είχαν από την αρχή
και εξακολουθούν να έχουν λόγους για την ευδοκία, τελικά στη live ψηφοφορία, αντί να δώσουν την ευδοκία, δίνουν κάποιον άλλον. Ναι. Γιατί έχει περάσει καιρός, είδαν ότι η ευδοκία ίσως να μην πρέπει να βρίσκεται εκεί κάθε εβδομάδα και ψήφισαν κάτι άλλο. Δεν το βρίσκω παράλογο. Αλλά ο λόγος που ψηφίστηκα εγώ, ας πούμε. Παρά το γεγονός ότι μία μέρα πριν έβρισκαν όσα έβρισκαν για την ευδοκία. Καταρχήν λοιπόν, δεν ξέρω από ποιες ψηφίστηκες, ούτε εσύ ξέρεις από ποιες ψηφίστηκες. Υπολογίζεις περίπου. Όχι. Κάνεις μία σκέψη. Δεν ξέρω καθόλου από ποιες ψηφίστηκα. Γιατί ψηφίστηκα από αυτούς που ψηφίστηκα. Γιατί κάποιος πείραξε το ότι ήθελες να βγάλεις τον Κωστή, να του δώσεις το βέτο, ενώ ήξερες ότι ήθελε να βγει υποψήφιος. Πολύ απλά. Εγώ από τον Κωστή ήξερα ότι δεν θέλει να βγει υποψήφιος. Ναι, ναι, μην λέμε τα ίδια πράγματα. Ναι, αλλά μου λες τώρα κάτι άλλο. Όχι, αυτό ακριβώς που μου είπε, σου λέω. Ούτε καλό ήθελα να το κάνω, ούτε κακό ήθελα να το κάνω. Δεν ασχολήθηκα με τον Κωστή. Ήθελα να κάνω κάτι γιατί θεωρούσα άδικο την κίνηση αυτή. Το ψήφισε με το μη με ψηφίσεις. Ναι, αλλά στην ουσία δεν θα του κάνεις καλό. Που σημαίνει ότι θα του κάνεις κάτι που θα τον πειράξει σαν Κωστή. Οι λόγοι που κρίνεις εσύ ότι βγήκα εγώ, ποιοι είναι λοιπόν? Για τον Κωστή είναι σίγουρο αυτό. Για τον Κωστή στο δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο μπορεί να σε ψηφίσει. Μπορεί να του πείραξε αυτό που έγινε με τον Κωστή. Μπορεί να του πείραξε κάτι άλλο. Μπορεί να του πείρασε που είσαι ήσυχος και κοιμάσαι και δεν γυρίζεις γύρω-γύρω. Μπορεί να του πείραξε που είπες κάτι άλλο. Δεν μπορώ να σου πω εγώ τι του πείραξε. Καθόλου ήσυχος δεν είμαι. Ειδικά αυτή την εβδομάδα τοποθετήθηκα και είπα γνώμες. Σου λέω ότι μπορεί να πείραξε κάποιον. Κάποιος μπορεί να είναι αλλού που δεν είσαι εσύ και να μην σε βλέπει στο σπίτι. Και ενδεχομένως πείραξαν οι γνώμες ή που εσύ μετέφερες αυτούσιες. Δεν νομίζω ότι αυτό. Νομίζω ότι πείραξε και πιο λίγο. Ή που οι γνώμες. Ο μόνος λόγος που. Ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να το πείραξε αυτό θα ήταν ο Κωστής. Επομένως. Αν βρέθηκα εκεί που βρέθηκα, έλα. Δεν είμαι σίγουρος ότι βρέθηκα από λάθος δικό μου. Εγώ νομίζω ότι βρέθηκες από λάθος δικό σου. Ή από λάθος. Βρέθηκα από λάθος, ή από λάθος άλλων. Που θέλησαν να και εμένα δεν νομίζω να βγήκες να βγάλουμε τον Ισίδωρο γιατί μας την έδωσε ξαφνικά. Άρα το λάθος μου δηλαδή ποιο ήταν εμένα. Αυτό. Ναι. Το ότι ειρωνεύτηκες είναι ένας μεγάλος λόγος να σε ψηφίσουν. Πού ειρωνεύτηκα? Στην πίστα. Που πεις ότι εγώ γελάω, το πήρανε από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο. Ναι. Το είδανε σαν να ειρωνεύεσαι το μισό σπίτι. Ναι, εξακολουθώ να σου λέω ότι ήταν ειλικρινέστατο και εγώ πράγματι γέλασα. Αυτό πιστεύεις εσύ. Και δεν νομίζω να το πιστεύεις. Εγώ νομίζω ότι ειρωνεύτηκες ξεκάθαρα. Το ότι εγώ. Όχι. Ότι με ψηφίσατε, το βλέπω αστείο. Δηλαδή, γελάω μαζί σας. Βέβαια, γέλασα με τους λόγους. Μας το είπα πάλι στο σαλόνι. Τώρα το ίδιο μου λες, ενώ νομίζω ότι το έχεις καταλάβει αυτό. Όχι. Το ότι δεν με πείραξε δεν σημαίνει ότι δεν το θεωρώ ειρωνία. Εγώ σου λέω. Εμένα δεν με πείραξε προσωπικά. Άλλος μπορεί να το πείραξε προσωπικά. Εγώ σου λέω. Γιατί αλλιώς σε βλέπω εγώ. Ότι αυτό δεν ήταν ειρωνικό. Εγώ μπορεί να μην σε ψήφισα καν. Ήταν ρεαλιστικότατο. Ναι. Δεν πάβει να μην είναι ειρωνικό. Εγώ δεν το λέω για να του ειρωνευτώ. Το λέω για να καταλάβετε ότι γέλασα με όλο αυτό που έξωξε με έκαναν, λέω. Συγχρόνως να γελάσω με όλα αυτά που έκαναν. Δηλαδή, εμένα αυτό το πράγμα, το παράδειγμα που τελικά λύθηκε, που αναφέρεις στην Αγγελίτα κάτι και η Αγγελίτα, ενώ της αναφέρεις 2-3 κουβέντες, το παίρνει αλλιώς και το λέει αλλιώς. Εγώ ακόμα συνεχίζω να πιστεύω ότι αυτό δεν το είπε σε κάποιον τον οποίο ήταν πολύ κοντά, το είπε στη Μαρία. Που δεν νομίζω να το είπε επίτηδες. Εμένα όμως αυτό. Έτσι νομίζω εγώ. Εμένα αυτό με προκαλεί γέλιο. Εσύ νομίζεις αυτό, ο άλλος νομίζει κάτι άλλο, ό,τι νομίζει ο καθένας. Εγώ γελάω με αυτά που με προκαλέσατε. Γελάω δηλαδή με αυτά που έγιναν. Με την ψήφο, το ίδιο λέμε. Όχι, γελάω με αυτά που έγιναν για να φτάσουν στην ψήφο. Μπράβο, πάλι το ειρωνεύεσαι. Κοροϊδεύω το μπέρδεμα. Και με βάση αυτό το μπέρδεμα που δημιουργείται για να δημιουργηθεί. Αν κάποιος μπορεί να μην αντιληφθεί κάτι που του πες. Είναι σαν να το λες χαζό, σαν να λες ότι τι χαζό που είναι. Μα γνωρίζω ότι έχει μεγάλη αντίληψη. Εντάξει, μπορεί να μπερδεύτηκε όμως, δεν είναι τόσο αυτά, σίγουρο. Γελάω λοιπόν από την αρχή του παιχνιδιού με όλα αυτά τα μπερδέματα. Τώρα αυτό αφορούσε εμάς. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα αφορούσε κάποιους άλλους. Γελάω πάρα πολύ με όλα αυτά τα μπερδέματα. Και επειδή κανένας εδώ μέσα δεν είναι χαζός, ένας λόγος περισσότερο να μην... Είναι ειρωνία αυτό και πράγματι. Και πες μου και το άλλο. Ναι. Πώς αυτό το άτομο που δημιούργησε όλο αυτό δεν είναι υποψήφιο και είμαι εγώ. Εδώ σε θέλω. Αυτό δεν το γνωρίζω. Βλέπεις, ό,τι σε συμφέρει γνωρίζεις. Τι εννοείς? Τόση ώρα μου εξηγείς τους λόγους που για σένα, τους λόγους για τον Κωστή
Και τώρα που σου λέω για ποιο λόγο δεν είναι το άτομο που, που στην ουσία κατηγορείται ότι άλλαξε τα λόγια μου, αυτή τη στιγμή δεν είναι υποψήφιο. Εγώ δεν το γνωρίζω, γιατί εγώ αυτό το άτομο το έδωσα. Τώρα, αν οι υπόλοιποι, δεν το έδωσαν, αν οι υπόλοιποι δεν το έδωσαν, είναι δικό τους πρόβλημα. Ή μπορεί να μην θεώρησαν ότι κάτι έγινε. Εγώ, λοιπόν, θα σου πω προσωπικούς λόγους, αν είναι έτσι. Γιατί με ρωτάς γιατί δεν βρίσκεται εκεί. Δεν θέλω να μου πεις. Προφανώς δεν θες να σου πω. Γιατί εγώ ξέρω. Από τους υπολείπους δεν ξέρω γιατί δεν. Ή όταν βγήκε υποψήφιο, ή όταν βγήκατε μαζί στις ομάδες του Βέτο, δεν γύρισε και σου είπε, ήρθες μαζί μου, κάτι τέτοιο. Τι σου είπε. Κάθομαι, γιατί είμαστε υποψήφιοι, μου κάνει. Βρεθήκαμε τελικά. Του λέω, ναι, κατά λάθος. Είδες που βρεθήκαμε. Ναι, κατά λάθος. Αλλά το κάνει έτσι. Βρεθήκαμε τελικά. Και του λέει αυτό. Κατά λάθος. Δεν βρήκα. Και είμαι από δίπλα και τα κόκκι έχω πεθάνει. Δεν ξέρω τι του λέγα μέσα. Έχω πεθάνει. Δύο φορές τον ξύπνησα. Ναι, ναι, του λέω, έλα, πες το. Τι έγινε, τι είπατε. Πήγαινε να μου πει κάτι που δεν έστεκε και το κατάλαβε και ο ίδιος. Πρέπει να το μετάνιωσε που με φώναξε να μιλήσουμε. I can't phone. Δεν τσακωθήκαμε. Αλλά νομίζω ότι. Εξετέθη. Πώς το λέγεται, έξεσε τον εαυτό του. Εξέθεσε. Τον εξέθεσε. Μπερδεύει τα λόγια του, λέει πράγματα τα οποία δεν τα κάνει ούτε καν αυτός. Δεν μπορείς να λες κάποιον σε κάτι που δεν το κάνεις εσύ ο ίδιος. Πάλι εκθέτεις τον εαυτό σου. Εγώ πιστεύω ότι το έκανε επίτηδες, γιατί ίσως ήθελε να μου πει κάτι που να φανεί στα μάτια του κόσμου πως ίσως να μην φταίει. Αλλά ό,τι και να μου πει, ξέρει πάρα πολύ καλά ο ίδιος ότι. Έχει κάνει τόσα πολλά μαζεμένα, τα οποία δεν μπορείς να βγάλεις την ουρά σου απ' έξω ξαφνικά και να πεις ότι όλα καλά, δεν έκανα τίποτα. Τσαντίστηκε κιόλας, πήγε να φωνάξει. Σε ποιο θέμα πάνω τσαντίστηκε. Και καλά ότι, του λέω εγώ προσωπικά, από τη στιγμή που εσύ μου λες πως είπες κάτι σε κάποιον, μου λέει είπες κάτι σε κάποιον. Α, εγώ είμαστε σε κάποιον. Περίμενε, ναι, είπες κάτι σε κάποιον. Ο οποίος εσκεμμένα το μετέφερε λάθος. Το είπες σήμερα αυτό. Γιατί του λες ότι το είπες εσκεμμένα. Συνεχίζει να το λέει αυτό. Εγώ δεν στο είπα, το συνεχίζει. Γι' αυτό μου κάτσε να μου λες εδώ μαλακίες με τη Μαρία. Όλοι λέει εδώ πέρα θεωρώ ότι είναι έξυπνη και ότι κανείς δεν είναι χαζός για να κατάλαβε κάτι τέτοιο. Δηλαδή του λέω αυτή τη στιγμή κατηγορείς κάποιον ότι το έκανε επίτηδες. Στον καναπέ το ίδιο δεν μας είπαν. Όχι, δεν κατηγορώ κάποιον, απλά θεωρώ ότι όλοι. Είναι έξυπνα παιδιά και καταλαβαίνουν. Του λέω, άρα συνεχίζει να κατηγορεί κάποιον ότι έκανε κάτι και εμένα. Εντάξει. Θα επαναλάβει μια κουβέντα δική του. Άμα θέλει, μπορεί να πιστεύει αυτό που θέλει, γιατί σε βολεύει να το πιστεύει. Μπράβο. Του βολεύει να πιστεύουν ότι το κάνει και εμένα. Που πραγματικά είμαι δύο μήνες εδώ μέσα. Καταρχήν, είμαι δύο μήνες εδώ μέσα. Δεν έχω δώσει ποτέ το δικαίωμα. Δεν έχω μεταφέρει την παραμικρή πληροφορία εδώ μέσα. Εμένα δεν θέλω να, ούτε να κάνω χειρονομία ούτε να μιλήσω, γιατί έχω γνωριστεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Μου είναι παντελώς αδιάφορο αν θα τσακωθείτε. Σου μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά. Μου είναι παντελώς αδιάφορο τι σου είπε. Έφτασε κάτι στα αυτιά μου. Ήρθε η Μαρία, μου έπιασε, τη το είπα και επειδή δεν ήμουν και σίγουρη και επειδή δεν με αφορούσε το θέμα, θέλω να σου πω κάτι. Έλα, εδώ είναι ο Μιχάλης, συζητήστε τα φυλάκια. Άλλη μία φορά του ξεκαθαρίσω ότι μου είναι παγερά αδιάφορο το τι σου είπε για το Βέτο, το τι του είπε για τη θιά μου τη χορεύτρια, μου είναι παγερά αδιάφορο. Παγερά. Εγώ το ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει να ανακατευτώ και σε καμία περίπτωση, επειδή δεν με ενδιαφέρει, δεν θα μετέφερα ουδέ μία πληροφορία. Εντάξει. Αυτό δεν όμως δεν το καταλαβαίνουμε. Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν αυτή όχι. Με νοιάζει. Και αν ξανακούσω ότι ήταν όλο αυτό εσκεμμένο, θα πάρω στροφές. Ειλικρινά θα πάρω στροφές. Γιατί ξέρεις τι, με έχουν κατηγορήσει. Μισό λεπτό. Με έχουν κατηγορήσει εμένα προσωπικά ότι με βολεύει να πιστεύω και να επηρεάζομαι. Ωραία. Αλλά περίτρανα αποδεδειγμένα δεν είμαι εγώ αυτή που βολεύεται και επηρεάζεται. Τέλος πάντων, για μένα ο Μιχάλης είναι διπλωμάτης. Άρα, από τη στιγμή που είναι διπλωμάτης, εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες συζητήσεις πια, αλλά αυτό ήθελα να μου απαντήσει. Θέλω να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Το κατά λάθος. Ήταν ειρωνικό. Δηλαδή, ότι άφησε να εννοηθεί ότι συνεννοηθήκαμε για να βρίσκεται εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, ο ίδιος το πιστεύει αυτό. Ναι, πιστεύω ότι βρίσκεται άδικα εκεί που βρίσκεται. Άρα συνεννοηθήκαμε, ναι. Ο Μιχάλης, εσύ θεωρείς ότι βρίσκεται δικαίως ή αδίκως.
Εσύ. Πες για τον εαυτό σου πρώτα. Εγώ ως Ισίδωρος. Ο Ισίδωρος που είναι υποψήφιος. Α, εγώ. Ναι. Εγώ για μένα. Ναι. Εγώ για μένα κρίνω ότι δεν βρίσκομαι δικαίως εκεί. Ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης κρίνω από τη στιγμή που για μένα είναι διπλωμάτης, δικαίως βρίσκεται εκεί. Και για μένα και ο Ισίδωρος όμως δικαίως βρίσκεται. Από τη στιγμή που ήταν ειλικρινής, είπε τη γνώμη του σε έναν άνθρωπο και του έδωσε την ευκαιρία να τον γνωρίσει και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος αυτός μια χαρά μετέφερε κάποια πράγματα, γιατί όλοι μας το κάνουμε αυτό, συζητάμε και κάποιος άλλος εκμεταλλεύεται αυτό το πράγμα και δημιουργεί άλλες καταστάσεις. Την πάτησε, την έχω πατήσει. Εσύ λες ότι βρίσκεται ο Ισίδωρος δικαίως. Φυσικά, εγώ καταλαβαίνω. Γιατί όμως δικαίως. Γιατί ξέρω πώς λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι. Το περίμενα με αυτήν. Δεν υπάρχει δίκαιο. Όπως εγώ το περίμενα. Δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο. Μα για το δικό μας, ρε παιδί μου. Δεν είπαμε. Όχι, καθένα... ούτε για το δικό μας. Εγώ μπορώ να πω για το δικό μου. Ποιος θα ήταν δίκαιος για σένα. Περίμενες να σου πω. Άτομα το θεωρώ ότι ο Ισίδωρος είναι ένα άτομο που δεν έχει κάνει πράγματα για να βρίσκεται. Όχι, αλλά ήταν εξέφρασε την άποψή του, Ανά. Πάρα πολύ άλλη. Πες με ένα. Την προηγούμενη εβδομάδα. Μισό λεπτό. Τι κάνετε τώρα, λάθος. Το ίδιο πράγμα κάνετε. Διαφωνώ με την άλλη. Την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι λάθος ο σεβαστοθέτης. Γιατί είναι λάθος. Γιατί και ο Ισίδωρος, ενώ ήταν ειλικρινής, δεν ήταν φταίχτης πουθενά. Δεν ήταν φταίχτης. Αυτό... Και εγώ δεν ήμουν. Ούτε εσύ. Είπε τη γνώμη του. Μισό λεπτό. Μην το υπεραναλύετε τώρα. Κάτι όμως που για μας είναι άδικο, για τους άλλους είναι δίκαιο. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε τον άλλο. Αυτό το περίμενα. Καταλαβαίνεις. Αυτό λέω. Αυτό είναι που λες εσύ. Η αλήθεια είναι ότι κατά κάποιο τρόπο ήταν αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Εκτός από το όνομα της Σαμάνθας, εκεί λίγο προβληματίστηκα. Έμαθα ότι τίποτα δεν είναι απόλυτο, δεν είναι τίποτα μονόπλευρο. Συμβαίνουν πράγματα και από τις δύο πλευρές μάλλον. Εντάξει, η υποκρισία η γενικότερη που υπάρχει αντικατοπτρίζεται και στην ψηφοφορία. Γενικά είναι λίγο παιχνίδι εντυπώσεων νομίζω πλέον το παιχνίδι αυτό που βρισκόμαστε. Είναι ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις, ποιος θα φανεί περισσότερο καλός και λιγότερο κακός. Και κάπως έτσι την πληρώνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Είναι σαν το σκάκι, είναι άλλα πιόνια, είναι οι στρατιώτες και τα άλογα πρώτα και μετά είναι η βασίλισσα. Κάπως έτσι πάει. Μου είπε ο Μιχάλης έξω το παιδί και του καταλάβω, μου λέει εγώ ότι είναι εσκεμμένο, Μιχάλη του λέω. Πώς λες ότι είναι εσκεμμένο. Περίμενε, το εσκεμμένο είναι κάτι άλλο, είναι ότι συνεννοηθήκαμε εμείς, αυτό εννοεί ο Μιχάλης. Κάπως έτσι μου το είπε και του λέω, πού το ξέρεις. Ναι, αυτό μέσα εννοεί ο Μιχάλης μέσα δηλαδή. Μέσα του, περίμενε δηλαδή. Εσκεμμένο σου είπε. Περίμενε, τώρα μην κολλάμε και τις λέξεις. Όχι, κολλάμε τη λέξη για να καταλάβω τι εννοεί. Ότι του φάνηκε επιτηδευμένο αυτό. Επίτηδες. Ναι. Και του λέω. Έχουμε κάτι και του λέω πώς μπορεί να το λέει. Όχι, από αυτό σκηνικό ότι πιαστήκαν. Και του λέω και αυτό. Δεν είναι επιτηδευμένο. Εγώ δεν ξέρω τι ψηφίζει ο καθένας, του λέω. Μου λέει, αλλά δεν είπα αυτό. Έτσι, δεν είπα. Μπορεί, μου λέει, δεν είπα για συνεννόηση, μου λέει. Είπα ότι από αυτό το γεγονός πιαστήκαν και πιαστήκαν. Α, ναι, ξεκάθαρα. Αυτό του λέω. Ένα γεγονός σε κάνει να βρει ένα κριτήριο. Ακριβώς, αυτό έλεγα και. Ξεκάθαρα ισχύει αυτό που λέει ο Μιχάλης. Δηλαδή. Έχει γίνει ένα γεγονός, μπλέκεσαι. Δεν του αρέσει, γιατί εγώ δεν έφταιγα πουθενά. Σωστά. Τον έπιασα στον καναπέ που καθόταν με την Άννα και του είπα ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι αυτό το οποίο κάνεις θα σου γυρίσει μπούμερα. Και τώρα πάλι κάνει το ίδιο. Είναι έξω. Κατάλαβες. Αυτό εγώ τον έπιασα και του είπα, αλλά μένα. Δεν μπόρεσε να το καταλάβεις. Γιατί δυστυχώς εδώ... Με μένα πάλι. Ναι, πάλι το ίδιο τώρα κάνει. Καταλαβες. Έχω να πω εκτός από αυτά όλα. Και δεν μπορείς όμως και να μείνεις ο εαυτός σου, γιατί αν αυτός είναι ο Μιχάλης, δεν μπορεί να. Απλά εμένα μου είχε βάλει κάποια ερωτηματικά μέχρι τελευταία στιγμή η Άννα. Και λέω και τώρα θα δώσω πάλι μια ευκαιρία και ήθελα να. Όχι ευκαιρία ακριβώς να δώσω, να δω τι είναι το κατά λάθος που λέει. Και τελικά το κατά λάθος ήταν ηρωνικά, ήταν ηρωνικό, γι' αυτό κιόλας γέλασε η Σαμάνθα. Άρα αδίκως βρίσκεται εκεί και βρίσκεται εκεί επειδή συνεννοηθήκαμε. Όχι, εννοούσε ρε παιδί μου ότι κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός αυτό και σου λέει αυτό θα. Ναι, μπορεί. Αυτό είναι πολύ λογικό. Όχι, θεωρεί ότι είναι επιτεδευμένο. Το θεωρεί ο Μάικ ότι είναι επιτεδευμένο. Ναι, τι σημαίνει επιτεδευμένο, να μου εξηγήσει ότι έγινε επίτηδες. Ότι συνεννοηθήκαμε. Ότι συνεννοήθηκαν οι άνθρωποι που τον ψήφισαν για να τον ψηφίσει. Για ποιο λόγο. Ωραία. Θέλει να έρθει ο Μιχάλης να μου το πει και εμένα αυτό, λίγο. Μην λίγο μαζί μου μέσα. Θα σου πω λίγο εσένα. Ναι. Έχεις χρόνο. Τώρα να τελειώσω κάτι με την Αγγελίτα και έρχομαι. Ναι, σε περιμένω. Βασικά θα σε δω. Καθίστε.
Γεια σας. Και χαρά σας. Έχω να ρωτήσω κάτι πολύ βασικό. Ναι. Ειλικρινά πιστεύεις ότι εγώ εσκεμμένα μετέφερα τις κουβέντες σου έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση? Εγώ μέχρι πριν σε πιάσω να μιλήσουμε εδώ στην κουζίνα, όχι να τις απαντήσω αυτό που με ρωτάει και αφού της το μετέφερε ο Μιχάλης, πίστευα πως όχι. Μετά από αυτό, εγώ αισθάνθηκα ότι με κοροϊδεύεις. Το ότι δεν μου λες καλημέρα, δεν θυμάμαι μέχρι τώρα να σου έχω δώσει το δικαίωμα σαν Αγγελίτα, πραγματικά εγώ σε σένα. Προσωπικά και μόνο, ναι, ότι εγώ επειδή δεν μου λες καλημέρα, θα έπιανα εσκεμμένα τον οποιονδήποτε να μεταφέρω λάθος πληροφορίες. Δεν το έχω κάνει ποτέ εδώ μέσα και δεν θα το έκανα γιατί δεν είναι ο χαρακτήρας μου αυτός. Ωραία. Και μετά από αυτό, μετά το live της Παρασκευής, έχουμε κάτι, το έχουμε συζητήσει και δείχνεις να καταλαβαίνεις ότι σε καμία περίπτωση δεν το έκανα εσκεμμένα. Και μου λες, α, τώρα που μου το εξήγησες, το κατάλαβα. Και πιάνει σήμερα το Μιχάλη και του λες η Αγγελίτα, το έκανε εσκεμμένα. Μαρία μου, μιλούσαμε έξω και σου λέω σε σένα. Εσύ, ναι. Η κουβέντα έγινε μεταξύ ημών. Ναι. Σου λέω, Μαρία, επειδή δεν ξέρω και δεν με αφορά, δεν εμπλέκομαι. Και σου είπα το... Εδώ είναι ο Μιχάλης, πήγαινε μίλα του για να μην μεταφέρω λάθος πληροφορίες. Το είπανε ή όχι. Και είπα στον Ισίδωρο ότι το είπα ότι το έκανες κατά λάθος και μου λέει ότι το πιστεύω ότι το έκανε κατά λάθος. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, όταν είχε πάρει ο Μιχάλης το βέτο, τον είχε πιάσει ο Ισίδωρος και του είχε πει, θυγμένος από το γεγονός ότι ο Κωστής του είχε πει να τον ψηφίσει και μετά το ανέρεσε. Για δικό του λόγο θυγμένος ο Ισίδωρος, έτσι. Είχε πιάσει το Μιχάλη και του είχε πει: ξέρεις κάτι, εγώ θα έδινα το βέτο στον Κωστή επειδή με κορόιδεψε. Δηλαδή, θα έδινα το βέτο σε έναν άνθρωπο μόνο και μόνο για να του τη σπάσω, δηλαδή για να του κάνω κακό. Και ας έβγαιναν στον τάκο, αλλά πόσα άτομα. Ωραία. Μου είχε πει επίσης ο Μιχάλης ότι είχε πει, ότι είχε τονίσει ο Ισίδωρος, ότι όποιος παίρνει ποινή πρέπει να είναι στον τάκο. Και εγώ από αυτό, η χαζή, είχα καταλάβει ότι ο Ισίδωρος θα τον ψηφίσει συνέχεια μέχρι να βρει κάποιον άλλον να ψηφίσει. Και φτάνουμε σε ένα σημείο μετά το live της Παρασκευής, που έρχεται ο Ισίδωρος ουσιαστικά να κάνουμε μια κουβέντα, κατά με πολύ πολιτισμένη και λογική κουβέντα, που δείχνει σε όλους μας ότι έχει καταλάβει ότι εγώ δεν το έκανα σκεμμένα. Έλα που εν τέλει, με κάποιο δικό του τρόπο, μέσω συνειρμών και εικασιών, ο Ισίδωρος συμπέρανε, χωρίς τα δεδομένα να συμπίπτουν μεταξύ τους, ότι εγώ το έκανες και εμένα, λες και εγώ στο παρελθόν έχω ανακατέψει το σπίτι πάρα πολλές φορές, που δεν ασχολούμαι με κανέναν, που όλοι έχουν να μου προσάψουν ότι, ξέρεις κάτι, δεν είμαστε κοντά, γιατί συνέχεια με τον Παναγιώτη. Πώς λοιπόν βγάζεις συμπεράσματα για έναν άνθρωπο από μία φορά που έγινε κάτι κατά λάθος? Από δικό μου λάθος, το παραδέχομαι. Είπα μία λέξη η οποία είχε αναστατώσει όλο το σπίτι. Έχω έρθει, σου έχω ζητήσει συγγνώμη, το έχουμε λύσει. Φαίνεται ότι έχεις αντιληφθεί ότι το έχουμε λύσει. Και μετά πηγαίνεις και συνεχίζεις και υποστηρίζεις ότι εγώ το έκανες και εμένα. Και προφανώς έχεις επηρεάσει και τη Μέρη, έχεις επηρεάσει και την Άννα, έχεις επηρεάσει και τη Μαρία, η οποία έρχεται απ' έξω και μου το λέει, ότι ξέρεις κάτι. Δεν έχει λυθεί η παρεξήγηση και εγώ δεν παίρνω πρέφα γιατί δεν με απασχολεί, δεν με αφορά και δεν ασχολούμαι. Κατάλαβες, έγινε ό,τι έγινε, είπε ο Μιχάλης αυτό που είπε, μετά η Σαμάνθα μπερδεύτηκε μάλλον, εσύ μπερδεύτηκες μάλλον, ο Κωστής μπερδεύτηκε μάλλον. Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπήρχε πρόθεση να μπερδευτείτε. Πίστεψέ με καμία, δεν υπήρχε. Λοιπόν, κοίτα, έχει γίνει παρεξήγηση και με την προηγούμενη φορά, παιδιά. Δεν είναι ότι στο χέρι. Απλά υπάρχουν φορές που κάποιος μπορεί αυτή την παρεξήγηση να την εκμεταλλευτεί για να ψηφίσει. Κοίτα, εδώ μέσα γενικά... Υπάρχουν τέτοιες φορές. Βαρκιά, και εγώ θα μπορούσα να εκμεταλλευτεί την παρεξήγηση αυτή και να έλεγα: η Αγγελίτα έβαλε το συνέχεια. Και από τη στιγμή που έβαλε το συνέχεια, ενώ ο Μιχάλης συμμετέφερε κάτι άλλο, εκείνη το είπε αλλιώς, μετά στη Σαμάνθα αλλού, το μάθω όλο το σπίτι αλλιώς, να πάω μέσα με αυτό να ψηφίσω. Εγώ κατάλαβα ότι έχει γίνει. Πριν το ξεκαθαρίσετε με τον Μιχάλη. Πριν το ξεκαθαρίσετε με τον Μιχάλη. Τη μέρα που μιλούσα με τη Μαρία, ήταν και ο Μιχάλης λίγο πιο δίπλα. Και τι λέω, να το πεις ο Μιχάλη. Δηλαδή, δεν είναι ότι προσπάθησα να κρατήσω τη Μαρία μακριά. Να κρατήσω τη Μαρία μακριά έτσι ώστε να μην ακούσει ο Μιχάλης. Τα λέγει μπροστά. Τα λέγει μπροστά. Τι λέω στο Μιχάλη, γιατί λέω δεν με αφορά. Η Μαρία που είναι φίλος και ήταν μπροστά στο σκηνικό, μπορεί να σου επιβεβαιώσει ότι δεν έπιασε τον καθένα να βάλω σπιρουνιές. Ήταν μπροστά και δεν ξέρω, δεν με αφορά. Πήγαινε στο Μιχάλη. Το μόνο που μπορώ να επιβεβαιώσω. Άκου τώρα. Εγώ είπα τη γνώμη μου ότι δεν το έκανες επίτηδες, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν το έκανες επίτηδες. Μα είναι αλήθεια. Όχι, σε μένα βρε. Ναι. Στους άλλους που το έλεγες. Okay. Εγώ είπα ότι όντως μου το είπε μπροστά στο Μιχάλη, δεν το έκανε κρυφά. Στο είπα αυτό. Μιχάλη, έλα λίγο. Το κρατήραμε την ψήφα.
Το κριτήριο αυτό με την ψήφο που μου λέγεις χθες και σου λέω ναι, και εγώ το έχω πει. Και καλά, για αυτή τη βδομάδα ο Ισίδωρος δεν είπε να τον ψηφίσω συνέχεια μέχρι να φύγει. Α, ναι, ίσως εγώ κατάλαβα λάθος. Αυτό. Ε, αυτό. Okay. Δεν έγινε κάτι δηλαδή. Όχι, δεν έγινε ρε παιδιά αυτό, αλλά να το κάνουμε γιατί δεν κάνουμε τρελαινόμαστε κατευθείαν. Επειδή πήγε να γίνει, εγώ για αυτό δεν ναι, ναι, όχι δεν πήγε να γίνει και ο Σίδερος αυτό είπε στο Μιχάλη να το πω, μπορεί να έχει παραπλευράν. Εντάξει, μόνο του λόγου, όλα στη λέξη συνέχεια. Γιατί αν ήταν για μαύρα κλάματα, τους το εξήγησε απευθείας. Δηλαδή η λέξη και αυτό που της έλεγα χθες ότι το συνέχεια, αποκλείται να το είπα, αλλά το είπε σαν κριτήριο και εγώ δεν το είπα. Αυτό δεν είναι κάτι σοβαρό, μην τρελαίνεστε. Γιατί δεν ήρθες εμένα να με πιάσει και να μου πεις, μωρέ, να σου πω κάτι. Όχι, γιατί με αφορά πάνω στην κουβέντα, μου το έφερε η Μαρία και της λέω, έχω ακούσει αυτό και αυτό. Και τη λέω, και αλλά επειδή δεν με αφορά, πήγαινε, μίλα στο Μιχάλη που το είπε στον ίδιο. Και να ξέρει, δεν είναι φίλε, αλλά λέμε πως είναι, δεν σου είπα εγώ, εσύ μου είπε για τον Ισίδωρο. Ρε, το έφερε η κουβέντα εκεί που μιλούσε. Ναι, ναι, και μου έλεγε γενικά. Δεν την έπτυσα να τη πω, Μαρία, αλλά να σου πω για τον Ισίδωρο. Έλα λοιπόν σε μένα και πε. Και μου το πει, μου λέει, ρώτα τον Μιχάλη, μου το πει έτσι. Και να με πιάσει και να μου πει, μωρή, τι πάει να πει συνέχεια αυτό το πράγμα που είπε, γιατί το είπε δηλαδή. Ισίδωρο, πραγματικά το κεφάλι μου έχει τρελαθεί εδώ μέσα. Πιστεύει θα κάθομαι να πιάνω τον καθένα να το ρωτάω για λέξει συγκεκριμένα. Όχι, γι' αυτό που έλεγε. Ωραία. Επομένω να το αντιστρέψω. Γιατί δεν έπιασε να άρχισε να μου πει εμένα, ξέρει κάτι, Αγγελίτα. Να κάνω το δικηγόρο. Σου, όχι, μισό λεπτό, να τελειώσω και θα κάνω το δικηγόρο. Εδώ που καθόμασταν, συμφώνησα μαζί σου, κατάλαβα εν τέλει ότι είσαι πατσαβούρα και δεν σε πιστεύω. Πιστεύω ότι το κάνει και εμένα για να βγω προτινόμενο. Και είσαι πατσαβούρα. Και να μην πω και τι άλλο να πα να κάνει. Γιατί δεν ήρθε να μου το κάνει αυτό. Με κατηγορεί ότι δεν το κάνω εγώ αυτό σε σένα. Εγώ που υποτίθεται έχω κάνει κάτι τόσο σοβαρό. Γιατί δεν άρχισε να με πιάσει. Το θέμα με την Αγγελίτα είναι ότι θέλει να βγαίνει πάντα από πάνω και τελικά δεν παραδέχεται πράγματα που έχει κάνει και θέλει να μας πείσει ότι όλα αυτά που κατά καιρούς κάνει είναι μόνο από καλή πρόθεση. Βάζει άτομα σε μια διαδικασία να αρχίσουν και αρχίζουν και πονηρεύονται για κάποιους άλλους. Και αν την καταλάβεις, μετά ζητάει συγγνώμη, το κλείνει και το ξαναρχίζει αργότερα. Μου είχε ζητήσει συγγνώμη μετά το live, όπως κάθε φορά ζητάει συγγνώμη. Και είχε πει ότι λάθος κατάλαβε, ενώ εγώ είχα ξεκινήσει τη συζήτηση και είχα πει, όταν μπήκαμε στη διαδικασία να μιλήσουμε εκείνη την ώρα στην κουζίνα, πως δεν ξέρω αν θέλεις να καταλάβεις ή αν σε συμφέρει περισσότερο να μην καταλαβαίνεις, αλλά επειδή είσαι έξυπνη, πολλές φορές εγώ δέχομαι ότι περισσότερο, λόγω στρατηγικής εδώ μέσα, φαίνεται να σε συμφέρει περισσότερο να μην καταλαβαίνεις. Σήμερα τελικά πήρα απαντήσεις. Δηλαδή, οι οποίες είναι για να λήξει ναι, εδώ αυτό το θέμα, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η κατάσταση. Ναι, οι οποίες για μένα είναι αρνητικές. Δηλαδή, εμένα αυτό σήμερα και το προηγούμενο αλλά και το σημερινό μου βγάζει μια διπλωματία. Και δεν σε έχω για άτομο, δεν σε έχω για πονηρή, σε έχω για πολύ έξυπνη. Και δεν σε έχω για άτομο που μπορεί να καταλάβει λάθος, ειδικά επαναλαμβανόμενες φορές. Εγώ αυτό. Το κρίνω διπλωματία, γι' αυτό ανέφερα αυτή τη λέξη. Το κρίνω διπλωματία και επειδή γίνεται συνεχώς, ας συνέχισε ας πούμε αυτό που λες, να πράττεις με την αίσθηση, δηλαδή με το και ότι αισθάνθηκες, ναι, ωραία. Και απλά εγώ θα ήθελα να σταματήσεις να με κατηγορείς για πράγματα που κάνεις και ο ίδιος. Και κλείνει εδώ. Ναι, εδώ θα κλείσει. Να με κατηγορείς για πράγματα που ο ίδιος κάνεις. Εγώ άμα δεν αναφέρω το όνομά σου. Όχι, δεν με πειράζει να αναφέρεις το όνομά μου. Εν απουσία μου επιτρέπω και με δείρουν. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά θέλω να σου φύγει από το μυαλό, γιατί πραγματικά είναι βάρος της συνείδησή μου. Σε καμία περίπτωση, ειδικά για σένα, και το λέω και το εννοώ, δεν θα μετέφερα λάθος πληροφορίες εσκεμμένα. Νομίζω. Από τη συζήτησή μας φαίνεται ξεκάθαρα ποιος ξέρει τι λέει και ποιος προσπαθεί να μπερδέψει τη συζήτηση με κατηγορεί για πράγματα τα οποία ο ίδιος δεν κάνει, όπως το να τον πιάσω και να του πω «Έλα εδώ Ισίδωρο γιατί δεν μου λες καλημέρα», ό,τι να είναι, ενώ εκείνος που έχει τόσο σοβαρό θέμα μαζί μου, γιατί εγώ προσωπικά, μάλλον και εσύ, μάλλον ο καθένας μας, θα είχε σοβαρό πρόβλημα με έναν άνθρωπο που διαδίδει ανυπόστατες πληροφορίες πίσω από την πλάτη του. Θα έπρεπε λοιπόν να με πιάσει και να μου πει Αγγελίτα. Ντόμπρα, ξεκάθαρα. Να μου πει Αγγελίτα μου, συνεχίζω να πιστεύω ότι είσαι αυτή που είσαι και ότι τα έκανες αυτά όλα επίτηδες γιατί θέλεις να με βγάλεις στον τάκο. Θέλεις να δημιουργήσεις φήμες γύρω από το όνομά μου. Να το απαντούσα κι εγώ. Γιατί πάντα κάτι έχουμε να απαντήσουμε. Είτε αυτό μας συμφέρει, είτε όχι. Ο λόγος θεωρώ που δεν ήρθε να μου ευθύνει τον λόγο για να λυθεί αυτό είναι ότι ήξερε ότι έχω να απαντήσω. Βαθιά μέσα του ξέρει ότι όλα αυτά που λέει δεν στέκουν πουθενά και ότι δεν το έκανε επίτηδες σε καμία περίπτωση, γιατί δεν είμαι έτσι σαν άνθρωπος.
και ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν ήρθε να μου μιλήσει. Ψάξε μέσα σου να βρεις τι πραγματικά σε έχει πειράξει. Γιατί αυτά που μου λες τόση ώρα δεν είναι αυτά που σε έχουν πειράξει πραγματικά. Είσαι πολύ έξυπνο παιδί, είσαι δουλεμένο παιδί. Θα καταλάβεις, μπορεί και μόνος. Μπορεί να μην μου το παραδεχτείς ποτέ. Μα αυτό με έχει πειράξει, το ότι εσύ καταλαβαίνεις. Είναι αφορμή, και τελικά... δεν είναι η αιτία. Είναι η αφορμή. Θες να πιστεύεις κάτι άλλο από αυτό που ισχύει, είναι αφορμή. Εγώ καταλήγω σε αυτό. Στο ότι εσύ καταλαβαίνεις και τελικά ενώ καταλαβαίνεις, κάνεις πράγματα που δεν έπρεπε να κάνεις. Εντάξει, απλά θα σου δίνω μια συμβουλή γενικότερα για τη ζωή σου. Η συλλογιστική σου πορεία μέχρι να φτάσει στο, μέχρι να φτάσει στο συμπέρασμα να έχει συνοχή, να μην αποτελείται από γεγονότα ανεξάρτητα μεταξύ τους. Μπερδεύεσαι. Όχι, είναι γεγονός το γεγονός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι, βλέπω κάτι, βλέπω κάτι, βλέπω κάτι. Για σένα μπορεί να έχουν συνοχή. Για μένα, έτσι όπως μου τα παρέθεσες, ήταν. Πίσω από τη διπλωματία της Αγγελίτας εκρύβεται μια κάποια κακία. Δεν μπορώ αυτό να το μεταφράσω σε καλοσύνη. Ζητά συγγνώμη και τελικά ξανακάνεις το ίδιο. Και ξαναζητά συγγνώμη και ξανακάνεις πάλι το ίδιο. Άρα, σαν να μην είναι τόσο καλή όσο θέλει να πιστεύει πως είναι. Μένουμε στο καλημέρα. Που το καλημέρα, εγώ το λέω πάντα. Τζάμπα είναι. Ναι. Αυτό. Αλλά παρόλα αυτά το έχει στερήσει από κάποιους. Παρομοίως. Εγώ από ποιους το στέρισα. Από ποιους το στέρισα κι εγώ. Εντάξει. Εγώ σου είπα αυτά που είχα να σου πω. Ωραία. Από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Αυτό. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Γιατί ακούω λες κάποια πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω ότι σε ενοχλεί. Πες μου λίγο, ποιοι θεωρείς ότι σε ψηφίσανε εσύ και εμένα, ρε Μιχάλη? Δεν έχω ιδέα. Ωραία, ήξερα... να σου πω για μένα, γι' αυτό ήθελα. Και μάλιστα πριν εσύ ακούσω. Σε προσωπικό επίπεδο. Πριν ακούσω, να ξέρεις, είχα πει στην Άννα, γιατί την Άννα, με την Άννα μιλήσαμε πρώτα, ότι θέλω να πιάσω να μιλήσω στο Μιχάλη. Όταν άκουσα τα αποτελέσματα. Μετά, επειδή ήθελα να σε αφήσω λίγο, γιατί σε φωνάζαν μέσα που ήσουν λίγο. Και ο Σίδερ με φώναξε. Καταλαβαίνω ότι νιώθεις ότι αυτό που έχει γίνει είναι αδικία. Που είναι και λογικό, νομίζω. Είναι λογικό να το νιώθεις. Εγώ αυτό το ένιωσα τη δεύτερη εβδομάδα εδώ μέσα. Από τότε δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα δίκαιο ή άδικο. Έχει να κάνει με το πού βρισκόμαστε, με ποιους έχουμε να κάνουμε και το τι συμβαίνει. Το από εκεί δωμάτιο δεν είναι μία παρέα. Ξέρω, σε περίπτωση που κάποιος νομίζει ότι επηρεαζόμαστε ή... Εξήγησε και στον Ισίδωρο ότι επειδή είναι κάποια άτομα από εδώ και κάποια από εκεί, δεν σημαίνει ότι σε ψήφισαν μόνο από εδώ. Μπορεί να σε ψήφισε και από εκεί κάποιο παιδί. Σωστά. Γιατί μου είπε πώς βγαίνω, πώς βγήκα, εγώ δεν ψήφισα. Πολύ σωστά. Οπότε και το ίδιο και σημαίνει και με μένα. Δεν έχω χωρίσει το σπίτι. Απλά καλός κακός είναι δύο δωμάτια. Ναι. Που κοιμούνται εδώ κάποιοι και εδώ κάποιοι άλλοι. Αυτό λοιπόν, το εξήγησα του παιδιού. Εγώ δεν ξέρω τι. Μάλλον ξέρω τι έχει γίνει με τον Ισίδωρο, αλλά το ότι ο Ισίδωρος είναι φίλος μου, δεν επηρεάζομαι από τίποτα και από κανέναν, ούτε από τους φίλους μου, ακόμα και αν ταιριάζουν μερικές φορές οι ψήφοι μας, οι απόψεις μας ή το οτιδήποτε. Δεν ξέρω πριν μπούμε μέσα τι ψηφίζει ο Ισίδωρος και τι. Οριακά δεν ξέρω και τι θα ψηφίσω εγώ, γιατί είμαι πάντα ανάμεσα σε 4-5 άτομα. Και εγώ το ίδιο παθαίνω, μην νομίζεις. Και τα περισσότερα παιδιά. Εντάξει, θέλω να σου πω ότι εγώ το παθαίνω εβδομάδες τώρα. Σε αυτή τη θέση βρέθηκα. Για τέλος άλλο λόγο. Ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν έπρεπε να είμαι. Γιατί ποιος όπως... έπρεπε να είναι για όχι, σένα. Για μένα δεν θα έπρεπε να είναι κανείς. Ναι, αλλά αν έπρεπε. Πρέπει... Ναι, αυτό που λες τώρα δεν πάει. Πάτσε, είναι τελείως. Είναι όμως, πολύ κακό. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Όταν λες δεν έπρεπε να ήμουν εγώ. Προσωπικά για μένα το λέω και μόνο σαν άνθρωπος. Άρα... Θεωρώ και με τα λεγόμενα του Ισίδρου που είναι φίλος σου και τα συζητάτε. Με αυτά που μου είπε, ήταν σαν να μου λέει ξεκάθαρα ότι έχει κάνει άλλος κάτι πολύ κακό, αλλά εσένα θα ψηφίσουμε. Ακριβώς. Δεν έχει κάνει κανείς κάτι κακό, αλλά... Με τα λεγόμενα του Σίδερου έκανε κάποιος κάτι κακό. Πέρα που από δεν αυτό. Το έκανε, α, με τα δικά του λεγόμενα. Κατάλαβα τι λες. Δεν το έκανε τότε, ποιος το έκανε όμως. Δηλαδή κάποιος ήτανε έχει... κάποιο... Κάποιος πρέπει να ψηφιστεί όμως, κατάλαβες. Βεβαίως να ψηφιστεί, μα εννοείται ότι θα ψηφιστεί κάποιος. Απλά να κρατάμε και λίγο τα προσχήματα, δηλαδή ξέρεις να μην τα κάνουμε όλα τόσο προφάνη. Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα όμως. Ισχύει αυτό που λες. Όντως δεν ψηφίστηκαν άνθρωποι που είχαν πρόβλημα με τον άλλον. Το ξέρω αυτό. Εγώ αλλά γι' αυτό. Βάζεις όλους όμως εσύ. Έχεις αυτή τη στάση, αλλά ψηφίστηκες και από άτομα. Δεν ξέρω όποιο οποία... ψηφίστηκα. Δεν πάει το μυαλό μου. Για γιατί μένα ψηφίστηκα το λέω. Από πολλούς. Για μένα το λέω. Για να εγώ ψήφισα τα άτομα που ήθελα λοιπόν. Ναι, και εγώ. Αλλά μου περίσσευε και μία. Κατάλαβες. Το ξέρω. Μα για να βγει σημαίνει ότι πήρα πολλούς ψήφους. Δεν πήρα δύο. Ναι, γιατί αυτό που παρατηρείς είναι αλήθεια, Μιχάλη. Αλλά ξέρω. Αυτό το οποίο παρατηρείς είναι αλήθεια, ξέρεις γιατί. Γιατί εδώ μέσα ψάχνουν όλοι να βρουν ευκαιρία να δουν. Ναι, απλά η ευκαιρία, έγινε αυτή τη στιγμή, κάτι. Η ευκαιρία αυτή τη στιγμή που δόθηκε σε κάποιους να με ψηφίσουν
Ήταν λάθος. Απλά τι γίνεται. Κάποιοι δεν ψήφισαν αυτούς που ήθελαν και βρέθηκε εσύ σε αυτή τη θέση. Μπράβο. Και κάποιοι άλλοι όμως δεν ψήφισαν αυτούς που ήθελαν και αν εσύ πάρεις το βέτο και σωθείς, μπορεί να βρεθεί ο επόμενος σε μία θέση όπως εσύ αδίκως. Αδίκως. Αδίκως, ναι. Κατάλαβες. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι ένιωθα σαν να μην έχω άλλη επιλογή, γιατί από τη στιγμή που έχω ψηφίσει τη Σαμάνθα σε όλες τις εβδομάδες, νομίζω δύο φορές πολύ για συγκεκριμένους λόγους, δεν ήθελα να την ξαναψηφίσω. Όχι, ρε παιδί μου, δεν όχι, την λέω. Οι άλλοι μπορεί την ψήφισαν να... για να βγει και την ψήφισαν. Μπορεί, αλλά... εκτός του ότι σέβομαι αυτά που μου λες, μπορεί τα λεγόμενα σε μένα να μου φαίνονται λάθος. Γιατί βγήκα υποψήφιος. Το ότι δεν με ψήφισες γιατί δεν είχες άλλη επιλογή. Μετά τη Σαμάνθα και γιατί όπως σκέφτηκες εσύ, μπορεί να σκέφτηκε και ένας άλλος που θα πει ότι τα έχω καλά με όλους, να... αλλά ακούγεται κάτι για τον Μιχάλη. Ας ψηφίσω κι εγώ τον Μιχάλη. Όχι, Μιχάλη, γιατί εγώ. Το... Είχα... Δεν το λέω για σένα. Λέω γενικότερα από ότι μπορεί να το σκεφτεί κάποιος. Γιατί οι άλλοι όμως είχαν άλλη επιλογή. Απλά επέλεξαν για τους δικούς τους λόγους να μην ψηφίσουν. Όπως και εγώ θεωρητικά είχα άλλη επιλογή. Αυτές ναι, που κάνω πιο πολύ παρέα. Άλλοι μπορεί να το έκαναν και επίτηδες. Δεν είναι μόνο εσύ. Εκεί είμαι εγώ που με πειράζει και με τρώει το ότι να βγω υποψήφιος. Κανένα πρόβλημα. Όλοι θα βρεθούν σίγουρα κάποια στιγμή εκεί. Αλλά όχι έτσι. Τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί ήρθε και μου το είπε. Γενικά με πιάσανε πολύ, μου μιλήσανε πολύ μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα. Κάποιοι που δεν τους φάνηκε και τόσο ξαφνικό γιατί ήταν εκείνοι που με ψηφίσανε. Τώρα ή νιώθουν τύψεις. Θέλουν να μου δώσουν εξηγήσεις χωρίς να το ζητήσω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άντε να στεναχωριέσαι. Ο Μιχάλης πώς είναι? Εντάξει, αυτός είναι στεναχωρημένος. Τώρα μπήκε. Για μένα το θεωρώ πολύ άδικο. Κι εγώ. Πάρα πολύ άδικο. Γιατί μπήκε τώρα. Αν μπαίναμε εμείς που είμαστε παλιοί, ήταν αλλιώς το πράγμα. Τώρα μπήκε αυτός. Δηλαδή, αν φύγει αυτός, θα φρικάρω πάρα πολύ. Θα φρικάρω. Που είναι καινούριος. Τώρα είναι το βέτο. Κάθε φορά δεν είναι το βέτο. Άντε να στεναχωριέσαι. Έτσι, εγώ τα έχω πράσει και σε καταλαβαίνω πολύ απόλυτα από εσείς. Εγώ σε καταλαβαίνω σήμερα, λέω δεν είναι καλά η Άννα. Θα ρυθμίσω μετά, δηλαδή με καλά, υπήρχε με ψυχολογία μου. Αλλά σε καταλαβαίνω, έτσι να στεναχωριέσαι. Ευχαριστώ, Χωστή μου. Μην το πεις κάπου, δεν θέλω να με ρωτάνε τι έχω και γιατί... Δεν να στεναχωριέσαι. Ναι. Ευχαριστώ που ήρθες. Σε καταλαβαίνω απόλυτα σου, όπως είπα. Και νιώθω ότι φταίω για όλο αυτό, γιατί, να σου πω, γιατί την περασμένη εβδομάδα καθόμασταν εδώ, εδώ έξω στον κήπο με τον Ισίδωρο και τον Μιχάλη. Και εγώ είχα κάνει την ερώτηση στον Μιχάλη, του λέω, σας τι, αν κερδίσεις σήμερα, πού θα δώσεις το βέτο? Και από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό και κατέληξε έτσι όπως κατέληξε. Και νιώθω ότι ύψεις ότι εγώ φταίω. Δεν φταίς πουθενά. Δεν φταίς, κυρία μου, σας παρακαλώ. Δεν φταίς πουθενά, δεν φταίς αγάπη μου. Δεν φταίς πουθενά. Εδώ πέρα από τόσο μια κουβέντα γίνεται τόσο μετά. Δεν φταίς πουθενά, δεν είπες κάτι. Και ξέρουμε όλοι, όλοι το ξέρουμε και ο Μιχάλης ακόμα και όλοι. Τι καλή κοπελιά είσαι. Δεν το λέμε έτσι μπροστά. Ναι, αλλά δεν το έλεγα. Μπορεί να μην γινόταν όλα αυτά. Γιατί είσαι ξεκίνησε. Από αλλού ξεκίνησαν τα πράγματα. Μην θέλω να στεναχωριέσαι. Δεν θέλω να κλαις. Και να έχεις ψηφίσει άτομο που να τόσο μετανιώσει. Έχω φτάσει στο σημείο. Να έχω ψηφίσει άτομο. Ήταν να λέω γιατί το ψήφισα. Να φύγει τώρα να το μετανιώσω πολύ, γιατί μετανιώσω. Αλλά εσύ δεν φταίς κάπου. Πουθενά δεν θα ρίξει τον εαυτό σου ευθύνες. Δεν φταίς κάπου, κοπελιά μου. Δεν φταίσαι κάπου, ρε κοπελιά μου. Πώς είναι μια κουβέντα και από το σύνδεσμο γύρω ναι, δεν φταίσαι κάπου. Μην πει σε κάτι κάποιο, αλήθεια. Όχι, το τσίζει με τίποτα, τίποτα. Γιατί, όχι επειδή δεν μπορώ να με ρωτάνε. Αν με ρωτήσει, θα πω ότι χαίρεσε την αδερφή σου που το γεννήθηκε, τίποτα άλλο. Γεια σου, κοπελιά μου. Τρέχα. Τα σημερινά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Νιώθω περισσότερο άγχος από ό,τι αν άκουγα το δικό μου όνομα. Είναι υποψήφιος ένας άνθρωπος που δέθηκα μαζί του από την πρώτη στιγμή που ήρθα στο σπίτι και ακόμη ένας άνθρωπος που με κάνει να χαίρομαι που είμαι στο σπίτι. Και τώρα έχει γίνει όλο αυτό. Και πραγματικά παραξενεύομαι με ποιον τρόπο ψηφίζουν, με ποιο κριτήριο ψηφίζουν οι συγκάτοικοί μου.
Συγκάτοικοι, καλώς ήλθατε στην αρένα για το σημερινό αγώνισμα του Βέτο. Ο κάτοχος του Βέτο έχει αυτόματα σιλία. Αυτό σημαίνει πως αν κερδίσει κάποιος από τους υποψήφιους, σώζεται αυτόματα και τη θέση του παίρνει ο αμέσως επόμενος εψήφου συγκάτοικος. Εάν το κερδίσει συγκάτοικος που δεν είναι υποψήφιος, έχει ασυλία και το δικαίωμα να σώσει έναν από τους υποψήφιους. Και σε αυτή την περίπτωση τίθεται υποψήφιος ο αμέσως επόμενος εψήφου συγκάτοικος. Τώρα θα σας εξηγήσω πώς παίζεται το αγώνισμα. Το αγώνισμα θα διεξαχθεί σε τρεις γύρους και έναν τελικό. Ο νικητής του κάθε γύρου θα προκρίνεται στον τελικό και ο νικητής του τελικού θα είναι και ο κάτοχος του Βέτο. Υπενθυμίζω πως ο Νίκος ως αρχηγός αυτής της εβδομάδας δεν αγωνίζεται. Έχει όμως την ευθύνη να ορίσει τις δύο τετράδες και τη μία τριάδα σύμφωνα με τις οποίες θα αγωνιστούν οι συγκάτοικοι στην πρώτη φάση. Στην αρένα υπάρχουν τέσσερις επικλινείς επιφάνειες που καταλήγουν σε τέσσερις τρύπες. Σκοπός σας είναι να καταφέρετε να βάλετε τις τέσσερις μπάλες και στις τέσσερις τρύπες. Ο συγκάτοικος που θα το καταφέρει πρώτος θα είναι ο νικητής. Έχει βγάλει πολύ κακή αρεφή. Πολύ, πολύ. Βγάλει πάρα πολύ κακή. Πολύ έσβε. Και φαίνεται καλό θα δεν είναι. Πολύ πολλός. Πώς το πω. Πάρα πολύ. Αν έχει γίνει αυτό, θα την πατήσουν. Κάρμα που λέει και η Αγγελίτα. Και θα βγει άτομο και από το αποκεί δωμάτι. Ο αλουμινόχαρτος. Αυτό ήταν. Προφανώς και αυτό ήταν. Αυτό ήταν, Παναγιώτη. Ναι, Μέρη μου, δεν ασχολούμαι μαζί σου, αλήθεια. Ούτε εγώ μαζί σου, δεν χρειάζεται. Δεν να το βλέπω, βρε Μέρη. Δεν θέλω πολλά-πολλά, το εννοώ. Δεν θέλω πολλά-πολλά. Η Μέρη μπορεί να έχει έρθει με το δικό τη σκοπό και το δικό τη στρατηγική. Είναι άλλο δικό τη θέμα κι αυτό. Να κάτσω εγώ να ασχοληθώ με δικά στρατηγική. Εγώ, η στρατηγική μου ξέρει ποια είναι. Μπήκα Παναγιώτη Πέτσα, θα φύγω Παναγιώτη Πέτσα. I believe I can fly. Hello, big brother. Παναγιώτη, αγωνίζεσαι πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα αγωνίζεσαι για να σώσεις τον εαυτό σου. Θέλεις να κερδίσεις? Προφανώς και θέλω να κερδίσω. Αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή μου, πιστεύω. Πιστεύω ότι θα βάλω το 100% του εαυτού μου. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ διασκεδαστικό. Το παίζαμε και μικροί όσοι πήγαμε σε Λούνα Πάρκ και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το διασκεδάσω πάρα πολύ και θα το ευχαριστηθώ κιόλας. Και θέλω να κερδίσω. Σαμάνθα. Χάσω, κερδίσω, το ίδιο μου κάνει. Γιατί δεν σε νοιάζει είτε χάσεις είτε κερδίσεις? Γιατί δεν έχω πρόβλημα να πάω προς αποχώρηση την Παρασκευή στο live. Κάποια στιγμή όλοι θα πάνε σε αυτή τη θέση. Γεια σου, Μιχάλη. Είσαι πρώτη φορά υποψήφιος προς αποχώρηση. Με τι ψυχολογία αγωνίζεσαι σήμερα? Εντάξει, καλά είμαι. Αγωνίζομαι για να κερδίσω, όπως σε κάθε αγωνισμά. Τώρα εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά, είμαι υποψήφιος. Θα προσπαθήσω να κερδίσω το βέτο. Τώρα τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ισίδωρε, πόσο σημαντικό είναι για σένα να κερδίσεις το σημερινό βέτο? Πολύ σημαντικό είναι, γιατί αν κερδίσω θα με σώσω. Και επίσης είναι σημαντικό που θα παίξω και μετά από μία εβδομάδα αποχής. Κώστα. Ορίστε. Πώς είσαι? Καλά είμαι, μια χαρά είμαι. Δεν με πείθεις. Καλά είμαι, καλά είμαι. Θα το παίξω πάλι όπως το παίζω κάθε φορά και ό,τι βγει. Δεν θα κάνω. Άσε να δούμε. Άννα. Ναι. Είσαι όσο καλά είναι και ο Κώστας? Ακριβώς, Big Brother. Το ίδιο καλά είμαστε με τον Κώστα. Πώς είσαι λίγο πριν την έναρξη του αγωνίσματος? Περίεργα. Παρ' όλα αυτά θέλω πάρα πολύ να παίξω. Νομίζω ότι θα μας δώσει έτσι μια ενέργεια που χρειαζόμαστε όλα τα παιδιά. Και θα δούμε. Νάσο, τι έχεις να πεις για το σημερινό βέτο? Ωραίο είναι το παιχνίδι. Το είχαμε συζητήσει και πρόσφατα με τον Πάνο κάπου έξω που καθόμασταν. Μου θυμίζει λίγο Λούνα Πάρκ αυτό με τα λογάκια. Που βάζει την μπάλα και πάει τα λογό σου πιο γρήγορα. Και παίρνει το αρκουδάκι. Ναι. Καλά θα πάει.
Είναι σημαντικό για σένα να κερδίσεις? Όχι, δεν είναι τόσο σημαντικό. Και άμα κερδίσει κάποιο παιδί που δεν είναι υποψήφιο, θεωρώ ότι είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι πάλι. Αγγελίτα. Παρακαλώ. Εσύ θα δώσεις το 100% του εαυτού σου? Όπως πάντα. Θα παίξω για να κερδίσω. Δεύτερη θα βγω πάλι, αλλά θα προσπαθήσω. Εντάξει, είναι ένα βέτο που θα ήθελα να κερδίσω, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά θα βγω δεύτερη. Στην καλύτερη. Μαρία, πώς είσαι? Καλά είμαι. Ωραίο είναι. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Μ' αρέσει. Να δούμε τι θα γίνει. Έχω όρεξη να παίξω. Μέρη, είσαι καλή στο στόχο? Στο στόχο γενικά ναι. Τους στόχους μου τους επιτυγχάνω συνήθως. Τα μπαλάκια εδώ δεν ξέρω. Θα δείξει. Είναι σημαντικό για σένα να κερδίσεις σήμερα? Ναι, είναι. Έχω έναν επιπλέον λόγο, γιατί ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο είναι υποψήφιο, είναι ο Ισίδωρος. Και ναι, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ευδοκία, πώς αισθάνεσαι λίγο πριν την έναρξη του βέτο? 400 years later, μετά από πολλά βέτο για να σώσω τον εαυτό μου, παίζω πιο ανάλαφρα. Φαίνεται πολύ ωραίο το παιχνίδι. Πάντα δίνω το 100% μου, πάντα το διασκεδάζω και ανυπομονώ. Νίκο, εσύ σήμερα θα το απολαύσεις ως θεατής. Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Θα ήθελα να αγωνιστώ, η αλήθεια είναι. Μ' αρέσει όπως το βλέπω. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και ο καλύτερος να το πάρει, να το διασκεδάσουν και ο πιο ικανός, ο καλύτερος, ο πιο τυχερός να το κερδίσει. Νίκο, θέλω τώρα να μου πεις τα γκρουπ με τα οποία θα αγωνιστούν οι συγκάτοικοί σου. Ναι. Μετά από... έτσι όπως το σκέφτηκα, ότι ίσως είναι τρεις γύροι, κάναμε κάποιους τυχερούς αριθμούς και έχουν βγει δύο τετράδες και μία τριάδα. Η πρώτη τετράδα είναι ο Ισίδωρος, ο Μιχάλης, η Μαρία και ο Νάσος. Η δεύτερη τετράδα είναι η Μέρη, η Άννα, ο Παναγιώτης και ο Κωστής. Και η τρίτη τριάδα είναι η Ευδοκία, η Σαμάνθα και η Αγγελίτα. Συγκάτοικοι, καλή επιτυχία. Λοιπόν, αυτή θα είναι η παρτίδα που θα κάνει την έκπληξη, Σίδωρε. Πάμε δυνατά. Συγχαρητήρια, Μιχάλη. Προκρίνεσαι στον τελικό γύρο. Ωραία, μπορείς. Δεν ξέρω. Μετά από τόση ώρα που τις έβλεπα, δεν ξέρω. Όλα παίζονται. Τι έγινε, ρε Νάσο, σε πετσόκοψε. Σε πετσόκοψε. Αυτό το πάει, Άννα. Έτσι πιστεύω. Το λέω ειλικρινά. Πιστεύω θα με κερδίσει, Άννα. Φόλωσα, δεν πιστεύετε τι έπαθα. Δεν φάνηκε καθόλου. Και δεν άκουγες. Νόμιζα πως το διασκέδαζες.
Όταν σου λέω αφελώς, είχα δουλειώσει. Απλά δεν πέθανε. Δεν μ' άκουγε. Αφού σου έλεγα στον τοίχο και το έπαιταγε στον τοίχο. Δεν άκουγα, ρε. Έλα. Ναι, 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 αυτό είναι, αυτό είναι, πάνω, αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν είναι αυτό, Μιχάλη. Έχουν και οι τρεις από τρεις μπάλες. Απίστευτο. Κάθε να τη φύσω. Κωστή, μπήκε, μπήκε, μπήκε. Όχι. Δεν την παλεύω, αλλά αλήθεια. Δεν μπορώ. Τι θέλω να βλέπω. Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Προκρίνεσαι στον τελικό γύρο. Πολύ ζωρε, πολύ ζωρε. Θα βγάλω τον Κωστή και μου λέει, α, τελείωνε, δεν θέλω να το βάλω. Του λέω, τελείωνε, μάκα, τελείωνε, μου σπάσανε, μου σπάσανε. Του λέω, βάλ' το. Α, κοντά σου πάλι. Ωραία ήταν, μπράβο. Πάλι λίγο κερδίσκουλα. Ναι. Δεν πάρε και το τέταρτο. Πάμε τελικό. Δεν σ' άκουγα να φωνάζεις. Πότε φωνάζεις, νομίζεις. Φωνάξες, τι είπες. Πάμε, Άννα. Ναι. Άλλο ένα. Αλήθεια, ευτυχές. Ναι, όλες τις φορές. Γι' αυτό έπιασε. Άλλο το θέπιανε. Πράστος και δυνατά. Ε. Πράστος και δυνατά. Μπορούσες, δεν το βρήκε. Τώρα τι παίζουν, εσύ. Τρακίες, ομάδα και εγώ. Α, τρεις. Για θάνατο. Για θάνατο θα πας, δεν θα παίξει αφήνω. Για θάνατο, με το κεφάλι μέσα, ρε, έτσι. Μπράβο! Άστο πάμε! Πήγε, πάμε! Λιγότερη δύναμη, Ευδοκία. Λίγο λιγότερο. Έλα, πάμε! Πάμε, πάμε, πάμε! Πάμε, πάμε,
Σαμάνθα, συγχαρητήρια. Προκρίνεσαι στον τελικό γύρο. Οπότε το βέτο έχει δοθεί σίγουρα. Εφού είναι και τρεις υποψήφοι. Έλα λοιπόν. Αλλά δεν χρειάζεται. Το καλό είναι ότι σίγουρα φεύγει ένας από εμάς και πάει κάποιος στον τάκο. Τι λέει ο Λάκας. Τι λέει. Έλεγα σε εμένα. Συγκάτοικοι, ξεκινά τώρα ο τελικός γύρος για την ανάδειξη του κατόχου του βέτο. Σαμάνθα, συγχαρητήρια. Είσαι η κάτοχος του βέτο. Απίστευτο ήταν αυτό. Κοίτα να δει. Μια τι πάνε καλά κι εγώ. Έλα μου, κοίτα. Αλήθεια. Ποιος ακολουθεί, δεν ξέρω. Μέρι, λέει. Δύσκολο. Δεν ξέρω, δεν πάω να κάνω κασία. Πολύ δύσκολο. Είναι ντέρμπι. Γιατί και ο Μάικ έχει κοινό πολύ. Και εσύ έχεις κοινό πολύ και σε έχει στηρίξει. Και ο Ισίδωρος θεωρώ ότι έχει κοινό. Και η Μέρι έχει κοινό. Δύσκολο. Δεν νομίζω. Σαμάνθα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Κέρδισες το βέτο. Συνεπώς, δεν είσαι πλέον υποψήφια προς αποχώρηση. Πώς νιώθεις? Εντάξει, σίγουρα νιώθεις μια ανακούφιση. Θέλεις, δεν θέλεις να είσαι σε αυτή τη θέση, νιώθεις μια ανακούφιση εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα αγχώνομαι για το ποιος θα είναι ο επόμενος. Αυτό. Και συγχαρητήρια και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά που παίξανε. Μιχάλη, το απόλαυσες στο σημερινό αγώνισμα? Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Διασκεδάσαμε. Βρεθήκαμε τρεις υποψήφοι στο τελικό. Πάλι το διασκεδάσαμε. Φτάσαμε λίγο πριν το τέλος. Αλλά χάσαμε. Μας κέρδισε η Σαμάνθα. Εντάξει, χαίρομαι και εγώ γι' αυτό. Ωραία ήτανε. Συγχαρητήρια και στα παιδιά. Μπράβο, Παναγιώτη. Ήσουν πολύ κοντά. Αυτό. Ωραία ήταν, εντάξει. Δεν πήρε. Παναγιώτη, πώς ήταν να αγωνίζεσαι με δύο συνυποψηφίους σου στον τελικό γύρο? Ήταν πάρα πολύ ωραία πραγματικά και τα δύο παιδιά ήταν πολύ ανταγωνιστικοί και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και το διασκέδασα. Είχα στο νου μου συνέχεια τον Μιχάλη, όπου το Μιχάλη το περίμενα θα το κερδίσει και αυτό τον πήγαινα κόντρα γιατί ήταν μόνο το Μιχάλη. Τελικά μας πετσόκοψε η Σαμάνθα. Εντάξει, μας έβαλε τα γυαλιά, μπράβο. Είμαι πολύ χαρούμενος που το πήρε η Σαμάνθα και ο Μιχάλης θα το παίρνει πάλι το ίδιο, θα χαρούμενος θα ήμουν. Συγχαρητήρια σε όλους. Αργότερα θα σας ανακοινώσω τους τελικούς υποψήφιους προς αποχώρηση. Ευχαριστούμε. Αν έχει γίνει αυτό που λες και εγώ, θα είναι στημένο. Δεν θα είναι ειλικρινές. Αυτό θα σου έλεγα. Κατάλαβες. Αυτό κατάλαβα. Ναι. Κάτι άκουσα. Αλήθεια. Δεν είμαι σίγουρη. Άκουσα κάτι που είπανε. Άκουσα και εγώ. Για μένα, ότι τελικά. Έλα, Μέρι. Ευχαριστώ, Νίκο. Περιμένετε, παιδιά, άκουσες μέσα. Γιατί δεν μπορεί να ακολουθεί άλλος με τέσσερις. Γιατί δεν βγαίνει. Αυτοί ξέρουν τι ψήφισαν. Αυτοί ξέρουν. Κάτι άκουσα. Δεν είμαι σίγουρη. Ναι. Μην πείτε τίποτα, γιατί δεν είμαι σίγουρη για αυτό που άκουσα. Άμα είμαι σίγουρη, δεν θα είναι επίσης. Ωραία. Άκουσα κάτι να λέγεται στο στυλ
Ποιος πιστεύει να ακολουθεί, Μέρη? Ποιος το ρώτησε αυτό μεταξύ του? Νομίζω ο Πάνος. Εάν ακολουθώ εγώ... Μισό. Αν ακολουθώ εγώ, θα σημαίνει... Λέγανε για όλα τα ονόματα. Εγώ άκουσα όμως μία, άκουσα τη συνέχεια, μάλλον αυτό δεν το άκουσα. Ποιο? Άκουσα ένα άλλο. Δεν μπορεί να είναι άλλος με τέσσερις γιατί δεν βγαίνουνε. Άρα τέσσερις. Δεν μπορεί να είναι άλλος με τέσσερις γιατί δεν βγαίνουνε. Ναι, που σημαίνει ότι εσύ άμα έχεις τέσσερις, έχεις ψηφιστεί από το ζευγάρι και από τη Σαμάνθα και το Μιράλη. Πολύ πιθανό. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εγώ ξέρω ότι τέσσερις έχει και η Αγγελική. Πού το ξέρεις εσύ αυτό? Το ξέρω. Γιατί που το πάνε. Α, έχει, άρα θα είμαστε και δύο. Έχει δύο και άλλες τέσσερις. Το θέμα δεν είναι αυτό, το άρα, αν θα βγει αγγελικό. Είστε... Το θέμα είναι ότι ναι. Να πω εγώ με τέσσερις, σημαίνει ότι ο Μιράλης και η Σαμάνθα ψήφισαν εμένα αντί για την Ευδοκία. Και αυτό είναι στημένο. Και κάθονται και μιλάνε και ο Μιχάλης και όλοι για... Αυτό είναι εντάξει. Και ενώ μου έχει πει ο Μιχάλης ότι έχει κληθεί. Ναι. Το δικό σου, θυμάσαι. Εγώ του είπα την περασμένη εβδομάδα με αυτό που έγινε με σένα, την Μαρία και την... Ναι. Του λέω και γιατί δεν ψηφίσανε τα κορίτσια, που δεν θέλω, αλλά αυτό ήταν το πιο έντονο. Mm-hmm. Και ψήφισαν τον Ισίδωρο. Μου λέει γιατί εκείνο είχε λυθεί, ρε. Άρα δεν γίνεται να έχουν εφημερίδι. Άρα το τέσσερις που είπανε... Λυθεί, γιατί σε ψήφισαν εσύ. Δεν το ξέρουμε αυτό, αν ψήφισαν, θα φανεί αύριο. Άμα θέλω να το πάνε έτσι. Ας το πάνε έτσι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πράγμα σίγουρο, ότι όλοι εμείς έχουμε βγει με πέντε. Με πέντε τελικά. Ναι, αυτό είναι το διαβιάσεις. Είστε σίγουροι. Στο λέω σε έχουμε βγει με πέντε. Που σημαίνει ότι ο επόμενος που ακολουθεί είναι με τέσσερις. Και ξέρω σήμερα ότι η Αγγελίτα έχει τέσσερις ψήφους. Γιατί ξέρω, ναι. Άρα ή θα είναι μόνη της ή θα είμαστε μαζί. Θα βγει Σαμάνθα και θα μπει η Αγγελίτα και μακάρι να μην μπει άλλος. Δηλαδή να μην μπεις εσύ. Ναι. Γιατί εσύ θα μπορείς να έχεις τέσσερις μόνο αν έχει γίνει συνεννόηση και τελικά όλοι ψήφισαν εσένα και όχι την Ευδοκία. Αυτό που την ψήφισαν πάντα. Μου φαίνεται περίεργο, ρε παιδιά. Ξέρετε γιατί θα απογοητευτώ με αυτό. Όχι εμένα. Γιατί εμένα εντάξει, άμα δεν με ψηφίσουν τώρα θα με ψηφίσουν την επόμενη εβδομάδα. Εγώ θα απογοητευτώ με τη Σαμάνθα και με τον Μιχάλη. Αν το έχουν κάνει αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν έχει γίνει αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι δεν έχει γίνει. Όχι τόσο. Ναι, όχι τόσο με τον Μιχάλη. Αλλά γιατί ο Μιχάλης είναι καινούριος, οπότε. Αλλά με τη Σαμάνθα, όταν έχεις λόγο. Και με τον Μιχάλη, γιατί ξέρω ποια είναι η σκέψη του για την Ευδοκία. Καταλαβαίνεις. Με αυτή την έννοια το λέω. Νομίζω ότι δεν θα συμβεί. Αλλά αν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα και να έχω αυτό. Μπορεί και κάποιος άλλος. Και είμαι εγώ με τα παιδιά. Όχι, δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Όχι, με τίποτα. Ναι. Με τίποτα, τελείωσε. Βγαίνει σαν μάθημα, μπαίνει η Αγγελίτα. Η Αγγελίτα κι εγώ. Μακάρι. Όχι εσύ, γιατί αν πεις εσύ, μετά αποδεικνύεται αυτό. Άρα δεν νομίζω ότι έχει γίνει αυτό. Και, ναι, τι να πω, θα δείξει. Ναι, το. Παιδιά, δεν, εγώ σας λέω. Εγώ σας λέω τι να είμαι αυτή την εβδομάδα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ναι, το κατάλαβα. Απλά. Πώς το λες. Εγώ το λέω με την έννοια ότι. Ναι. Με πρόσωπο. Εντάξει. Ναι. Όχι που με ψήφισαν. Το δικαίωμά τους. Που ξέρω τη σκέψη τους. Ναι. Αυτό που λέγαμε. Αυτό, ναι. Εσύ δεν μου μιλήσει καθόλου με τη μέρη σήμερα. Και. Δεν μου μιλήσει καθόλου σήμερα καθόλου. Δεν έχει τύχει να μιλήσει. Α, εγώ άκουσα ότι μίλησε με τη μέρη σήμερα. Δεν μίλησα. Άκουσα ότι μίλησε με τη μέρη σήμερα. Όχι, δεν μίλησε καθόλου. Με την άλλη που έχει μιλήσει, με την Άννα. Η Άννα στεναχωρήθηκε, μωρέ. Πάρα πολύ. Που το πήρα εγώ. Όχι, στεναχωρήθηκε αυτή. Γενικά στεναχωρήθηκε γιατί ήθελα να το πάρει ο Μιχάλης ή αυτή για να τον σώσει. Ναι, εντάξει, όχι εσύ. Αφού ο Μιχάλης έχει τόσο πολύ πίστη, πιστεύω ότι δεν θα φύγει ο Μιχάλης. Θα φύγει κάποιο από το άλλο δωμάτιο. Μακάρι να φύγει από το άλλο δωμάτιο κάποιο. Ναι, και εγώ το εύχομαι. Θα μάθουμε τι δεν την παλέψω. Αλήθεια. Τσέτα, δεν μπορώ άλλο. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Αγάπη μου. Δεν θέλω μπροστά στη Μαρία, γιατί μιλάει πολύ. Μπροστά στη Μαρία, η Μαρία δεν το κάνει επίτηδες. Μπορεί να δημιουργηθεί κατάσταση. Ναι. Την Ευδοκία εννοούν, αγάπη μου γλυκιά. Αν είναι τόσο σίγουρη, εννοούν την Ευδοκία. Το θέμα ποιο είναι ότι αν εννοούσαν την Ευδοκία, ναι. Η Ευδοκία θα ήταν αυτή τη στιγμή μαζί μας με πέντε. Όχι. Κάποιος δεν την ψήφισε. Κάποιος δεν ψήφισε την Ευδοκία. Έτσι βγαίνει. Αυτό εννοούν. Για να είναι τόσο ωραία. Σίγουροι. Ωραία. Γιατί αν αντί για την Ευδοκία ψήφισαν ωραία. Τέσσερα άτομα εμένα,
Τόση υποκρισία δεν θα την αντέξω. Οπότε δεν είναι too much αυτό το πράγμα. Ωραία. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ είχα ακούσει αυτό με τις 4 ψήφους. Τότε εννοούν αυτό, την Ευδοκία, οι ίδιοι, ή είναι σίγουροι ότι έχει ψηφιστεί η Αγγελίτα. Θα είναι και η Ευδοκία και η Αγγελίτα, θα δεις, θα γελάσουμε. Θα είναι και η Ευδοκία και η Αγγελίτα. Αυτό είναι, παιδιά. Ο ένας από τους δύο δεν ψήφισε την Ευδοκία. Mm. Γιατί αλλιώς, αν ψήφιζαν έτσι όπως κάνουν πάντα, θα έβγαινε με 5. Και θα ήταν μαζί μας. Mm. Μπράβο. Εγώ ξέρεις τι δεν περίμενα στην αρχή. Δεν περίμενα να βγείτε με τόσους πολλούς. Γι' αυτό και τα έχει πάρει ο Μιχάλης. Γιατί σου λέει τώρα... Ναι, σου λέει όμως απ' την άλλη, ας τα πάρει ο Μιχάλης με το ότι οι φίλοι οι δικοί του, η πεντάδα, δεν ψήφισαν και οι 5 την Ευδοκία. Ας τα πάρει με αυτό. Mm. Γιατί αυτό δημιούργησε το όλο. Βέβαια, αυτό και κάτι άλλο. Το άλλο ποιο είναι? Δεν ξέρω. Εγώ... Ίσως περίμενε ο Μιχάλης από τον Άσο. Ποια δεν του βγαίνει τον Μιχάλη? Δεν ξέρω. Μου πονάσως ότι του ζήτησε ο Μιχάλης, πήγε ο Μιχάλης και καλά και του είπε άμα πάρεις το βέτο, σε παρακαλώ σώσε με. Ναι. Ναι. Πώς το ζητάς αυτό από έναν άνθρωπο? Ξέρεις αν τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Όχι. Αυτό μπορεί να μην του βγαίνει. Και μπορεί να φαντάζεται άλλα πράγματα. Και αυτό το κάνει όλο ανάστα. Και αυτό το κάνει όλο ανάστα. Είδες τελικά πώς μπορεί να νομίζεις κάτι και τελικά να είναι κάτι άλλο. Ναι. Μα πώς θα τον σώσει αυτός που τον ψήφισε? Yes. Αρχίζω και καταλαβαίνω περισσότερα για το πώς λειτουργεί ο καθένας. Άστα, Σαμ. Άστα, τα κάνω. Άστα, ρε. Άστα, μη θα αρχίσω τα καντήλια τώρα. Τι είναι? Τίποτα, με τις μαλακίες που ακούω. Τι είναι? Γιατί μου ήταν η Ευδοκία σήμερα, έχει πολύ φαντασία. Και αν αυτή είναι, έχω πολύ φαντασία. Για πέντε φλέει σήμερα, κάτι είναι μεγαλύτερο από εμάς. Γουστάρω όταν με κατηγορούν για πράγματα που πράττουν οι ίδιοι. Το ποιος έχει φαντασία εδώ μέσα θα αποδειχθεί. Πολλά υγιείς. Άρα. Μπράβο σας. Μπράβο. Ναι. Ναι, αυτό ήταν η έμπνευση, αλλά μου την είχαμε. Είναι σαν να τρώω κόκορα. Καλά, αλήθεια. Εσύ πολύ φαντασία έχεις. Γενικότερα, ναι. Κάτι μας και περνάνε. Πετάξτε ένα πράγμα στο τραπέζι, έχεις νεύρα, κάτι κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Ναι, λέει, Ευδοκία στη Μέρη. Α, εσύ έχεις φαντασία, κάνει η Μέρη. Ναι, έχω μεγάλη φαντασία, κάτι έχει κάνει ο Σίδωρος. Κάποιοι έχουν μεγαλύτερη από εμάς. Δεν το άκουσα, μου το μετέφερε Σαμάνθη. Πω, πω, φίλε, τρομερή είναι. Και τι βγάζει τόση κακία, ρε φίλε. Εγώ το είπα. Είχα και τύψεις, τον είπα, Τώρα στο live, μυσβοφορία, θα πω τσίρκο. Δεν το έχω πει κακό, το τσίρκο. Το τσίρκο του παραλόγου θα το πω, δεν την υπάρχει περίπτωση. Για ποιον θα το πεις? Για μια, το λέω το τσίρκο. Μετά που μου ρίξουμε άλλη μια φορά το βλέμμα. Έχει βγάλει πολύ κακία, ρε φίλε. Πολύ, πολύ. Βγάλει πάρα πολύ κακία. Πολύ έχει βγάλει. Και φαίνεται καλό, θα δεν είναι. Πολύ απλό. Πώς το είπα, πάρα πολύ. Ναι, ρε. Αφού δεν είναι πλέον κοάλα, είναι νυφίτσα. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν φύγει και κλαίνει την Παρασκευή και μου πει κανεί τίποτα, θα πω η θεωρία που είναι να φεύγουν άτομα δικά σα. Όχι, Κωστή μου, άκουσε με. Δεν θα γελάσω, εγώ δεν γελάω ποτέ. Εννοείται, ποτέ. Αλλά μετά θα το πω όχι που πρέπει. Είναι ιστορία που είναι να φεύγουν άτομα δικά σας και να είστε έτσι. Ρε φίλε, ξέρεις τι, νόμιζα ότι μέχρι να μπω εδώ πέρα, νόμιζα ότι έχω ξεπεράσει το να με πληγώνουν άνθρωποι και να πληγώνομαι. Όχι, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με τον Ισίδωρο, θέλω να ξέρεις.
ξέρω. Όχι, έχω στεναχωρηθεί στα αλήθεια πάρα πολύ με τον Ισίδρο. Το ξέρω, αγάπη μου, αλήθεια. Και εγώ έχω στεναχωρηθεί με τον Ισίδρο, γιατί και εγώ δεν το περίμενα. Από ό,τι είδες και εγώ, όταν μπήκε μέσα, τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Ξέρεις γιατί έχω στεναχωρηθεί. Έχω τσακωθεί για τον Ισίδρο με σένα. Με τον Κωστή. Με τον Κωστή που τον είχε ψηφίσει την προηγούμενη φορά που είχε βγει υποψηφίσει. Του λέω: Πα καλά, ρε, ψήφισε τον Ισίδρο. Α έβρισε κάποιον άλλο τον Ισίδρο, τι σου έκανε. Εδώ είναι ένας θα πει. Ναι, και τώρα, ενώ το έχει επιβεβαιωθεί από χίλιες πλευρές. Εγώ έλεγα τον Ισίδρο, δεν τον ψηφίζω. Και εγώ έτσι λέω. Ρε, το έχει επιβεβαιωθεί από χίλιες πλευρές ότι δεν έκανα κάτι ασκεμμένα. Δεν μετέφερα πληροφορίες έτσι. Συνεχίζει να μου λέει: Πιστεύω αυτό και τελείωσε. Ειλικρινά, με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, ρε. Προσπαθώ να βρω την καλή πλευρά. Όχι, την καλή πλευρά θα την βρεις αν υπάρχει. Ναι. Αν δεν υπάρχει, δεν πήρες σε εγώ. Αύριο θα επιβεβαιωθώ. Σε τι πράγμα. Από αυτό να γίνει. Ποιο πράγμα. Αν βγει ένα άνθρωπο με 4 ψήφους. Η μέρη δηλαδή, συνολικά θα είναι. Εάν δεν βγει και βγουν. Και πρόσεξε, όταν όλοι έχουν δώσει και το πρώτο άτομο και το δεύτερο και είναι όλα ίδια, καταλαβες. Δηλαδή ένα δωμάτιο ολόκληρο, ενώ είχε 1000 με άλλους, δίνει εμένα και τη Μέρη. Έχεις δίκιο απόλυτα. Άκου τώρα μια εκδοχή. Ναι. Ξέρεις τι μπορούν να πιστεύουν τα παιδιά, ενώ εμείς δεν είμαστε κανένας τόσο δεμένος εδώ πέρα. Δεν είμαστε όλοι κολλητικοί 7, καμία σχέση. Ναι. Δεν συνεννούμαστε με τίποτα. Ωραία, πραγματικά. Πάρα πολύ σωστά. Ξέρεις όμως ότι και ο Μιχάλης πιστεύει το ίδιο για εμάς το δωμάτιο αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Είδες που δεν σε ενδιαφέρει, όπως και εμείς κάναμε λάθος. Όταν μιλήσαμε όλοι με τον Μιχάλη. Γιατί πήρε 5 ψήφους. Όταν μιλήσαμε όλοι με τον Μιχάλη και του είπαμε αυτά που του είπαμε. Και συνεχίζει να πιστεύει αυτά που πιστεύει, δεν με ενδιαφέρει. Συμφωνώ. Και να στο κλείσω, λοιπόν, εδώ. Ξέρεις γιατί το πιστεύει. Ναι. Γιατί το κάνουνε. Και όταν κάνεις κάτι. Μπράβο. Ο ίδιος, δεν γίνεται να δεχτείς ότι γίνεται κάτι διαφορετικό από κάποιον άλλον. Τέλος. Μπράβο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Για να μην μπούμε στη διαδικασία, Μαρία, να δικαιολογούμε συνέχεια, θα βγούμε. Ναι, όχι, δεν θα μου λες λοιπόν τα άλλα τα σενάρια. Δεν δικαιολογώ κανέναν. Εγώ... Σου λέω τι πιστεύει αυτό. Αν έχει γίνει αυτό, θα την πατήσουν. Κάρμα που λέει και η Αγγελίτα. Και θα βγει άτομο και από το εκεί δωμάτιο. Κι άλλο μαζί. Κι άλλο μαζί. Ναι. Αν έχουν φτάσει σε σημείο να βγάλουν τη Μέρη με αυτόν τον τρόπο, κάρμα θα βγει και από εκεί δωμάτιο. Και από το εκεί δωμάτιο άτομο. Σαμάτα. Με τέσσερις. Με τέσσερις. Κάρμα! Γιατί όταν συνεννοούνται από εκεί. Δεν είναι έτσι. Είναι σαν. Σαν κάρμα. Δεν ξέρω πώς είναι, δεν ξέρω. Όταν συνεννοούνται συμβαίνει από εκεί. Συμβαίνει και εδώ τυχαία να ψηφίσουμε το ίδιο. Όταν συνεννοούνται από εκεί, εδώ πέρα μας βοηθάει η τύχη. Κατάλαβες τι γίνεται. Ποιος έχει ψηφίσει, να δούμε χήμα τώρα. Και ποιον λες, δεν μπορεί να βγει. Σαν να βγει και πάει, τελείωσε. Δεν ξέρω. Κωστής από εγώ σου κάτσε, κάτσε να δούμε, ρε παιδί μου. Η Αγγελίτα έχει μείνει. Κάτσε να δούμε αν θα βγει η Μέρη. Αν θα βγει η Μέρη και ισχύει αυτό το σαν κάρμα, θα τη φάει. Σταμα. Σαν κάρμα. Ωραία. Τι λέτε, μωρέ, πάλι. Λέω, Μερούλα μου, ότι έτσι και σε βγάλει από συνεννόηση. Όταν εκείνοι συνεννοούνται, εμείς κοιμόμαστε, αλλά μας βοηθάει η τύχη. Και σαν κάρμα θα βγει και κάποιος από εκεί. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα. Όχι, δεν ξέρουμε. Γι' αυτό σου λέω ότι αν τελικά βγει η Μέρη, δεν γίνεται. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμάς μας βοηθάει η τύχη. Από εκεί τους βοηθάει το μυαλό, η πονηριά, ό,τι τους τέτοιο. Δεν πειράζει με την έννοια ότι αυτό... Αυτό θέλουν να κάνουν και αυτό κάνουν. Νομίζω ότι έχουν συνεννοηθεί από τη στιγμή που η Ευδοκία δεν έπεσε παρόλες τις προσπάθειες που έκαναν να αλλάξουν πλεύση και έχουν επιλέξει να χτυπήσουν εμένα και τη Μέρη. Και τελικά ενώ μέχρι πρότινος, αλλά ακόμα και τώρα είχαν θέμα με την Ευδοκία, τελικά σταματάνε να ασχολούνται με την Ευδοκία. Θα με προβλημάτιζε γιατί θα είχα διπλό άγχος. Εννοώ ότι θα είχα το δικό μου άγχος και θα είχα και το άγχος της Μέρης. Αν ήμασταν μαζί όπως την πρώτη φορά. Μαριέ μου. Έπιασε ενεργειά. Έφαγα χάλα από τον μπουρικό. Έχω φάει το μισό τα ψηρή. Πώς είναι. Το φαγητό ήταν τέλειο, ρε. Δεν υπάρχει. Ναι, ήταν καλό. Να βάλουμε τύπου 10 λουμινόχαρτα. Να φτιάξω κάποιο installation.
Installation. Installation. What is installation? Installation. I'm gonna make an installation. Έλα εδώ. Κάτσε λίγο, έλα, έλα. Κάτσε λίγο. Κάνε εδώ το τέτοιο. Στην μεταδίδω κατευθείαν την ιδέα για το σώμα, εντάξει. Κάνε αυτό. Όχι, έλα. Θέλω να φτιάξω ένα... μας το έχουν κλειστό. Να φτιάξω ένα installation. Τι είναι το installation? You gonna see. Όχι εκεί. Εκεί. Όχι εκεί. Secret calling. Ο αλουμινόχαρτος. Γεια σου, Big Brother. Ποιος είσαι και τι θέλεις στο σπίτι μου? Βαριέμαι και θέλω να κάνω κάτι. Θέλω μία κάποια απασχόληση. Αλλά δεν έχει τίποτα. Εκτός από... Κάποιος μπήκε. Τι θέλεις? Έχω να κάνω μία δήλωση. Έχω αρχίσει και ανησυχώ πάρα πολύ για τη μέρα που θα βγει αρχηγός Ευδοκία. Τίποτα άλλο. Αυτή ήταν η δήλωσή μου. Δεν θα σου πω ερωτικά, θα σου πω κάτι. Α, ναι. Λοιπόν, ποιος να μην σας πει, ποιος σου λέγανε, θα πάρεις 100.000 ευρώ, ναι. Αν διαλέξεις, παράδειγμα, έναν άντρα. Αν διαλέξω, ναι. Ως τι να τον διαλέξω. Περίμενε να σου πω. Ναι. Έναν άντρα, να πεις ότι αυτός ο άντρας μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσει πολύ. Ναι. Είσαι μόνη σου, εγώ θα περάσει αυτά. Μ' αρέσει ο άντρας, μ' αρέσει. Ναι, ναι. Αυτό, ποιο θα διάλεγες? Ποιοι θα είστε μέσα? Ένας, δύο, τρεις και ο Νίκος τέσσερις. Τον εισήτω δεν τον καθόλου. Ας ρωτήσω κάτι, αφού λέει ένας και μετά συνεχίζει με κάτι άλλο, γιατί ρωτάς ποιοι, αφού μου είδες ότι μιλήσει? Ωραία. Έλα τώρα, έλα. Κάτσε, φίλοι, πάμε και εμείς δεσμευμένοι. Ωραία, είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Πάμε. Αλήθεια, με την καρδιά. Και θα πάρω 100.000 ναι. Αυτό. Εντάξει, ωραία. Δεν ήθελε καθόλου συζήτηση. Το ίδιο και εσύ από τις γυναίκες. Μου λέω, πάλι 100 μόνο. Λοιπόν, αυτή. Μόνο. Μην μιλάς τώρα. Μαρία, τη Μέρη και Ευδοκία. Από αυτές, ποια διάλεξη. Από αυτές μόνο. Ναι. Τι πλάκα κάνεις τώρα. Δεν βάζω ένα... την κουμπάρα μου. Έχει τσαμάθα, εντάξει. Όχι, μην βάζεις άλλους. Θα είναι αυτές. Ωραία, από αυτές. Αυτές, ναι, ποια διάλεξη. Αλήθεια, αυτό. Αυτό μας έλειπε. Όχι ψέματα, αλήθεια. Αντίρρηση κουβέντες. Εννοείται, τι να θα έπαιρνα. Ναι, αλλά άκουσες τι είπε. Από αυτές. Τις τέσσερις, γιατί δεν θα πάρω, γιατί αυτό θα πάρω πέντε. Άμα ήταν κι άλλες, δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Δεν φτάσαμε όμως εκεί. Δηλαδή, άμα σου έχω παράδειγμα, ποια να σου έχω παράδειγμα. Ή δεν θα σου έχω καμιά νιώτη, μ' αρέσει να σου έχω μέσα. Πω, δεν μ' αρέσει. Δεν είσαι κάθε μυαλά. Εδώ διάλεξε, ρε μ***α, η Άννα, το τίτιο να έχω. Με πλέξει με τραγικά. Διάλεξε αυτό. Ο Χριστός και πάλι. Είμαι μέσα στην κλήρωση. Είμαι μέσα στην κλήρωση. Ένα top model της Ελλάδας και διαλύγει. Διαλύγει. Εντάξει, έχω μια χάρη, κάτι ρε παιδί. Τι έχεις. Τραγουδά. Δεν βλέπεις. Τι, δεν βλέπεις. Τραγουδάει. Τρία πράγματα που σου αρέσουν επάνω. Τρία πράγματα θέλω. Τα κατακόσεις. Εξωτερικά. Έτσι, μέσα ιστορικά και ξέρω. Πες εσύ. Μετά θα σου πω, ρώτα για αυτόν τώρα. Δεν νιώθω άβολα προς το παρόν. Γιατί τι θα πεις για άβολα. Τι θα ακούσω να δεις για άβολα. Δεν πάω για τη βοήθεια. Είσαι μόνη σου, εμένα δεν μου βρίσκει κανένα. Άννα, συγγνώμη. Γι' αυτό έπρεπε να με βοηθήσεις. Τι έχεις στο μυαλό σου δηλαδή και νιώθεις άβολα. Όπα. Και δεν έχει μαξιλάρια εδώ. Πού το πας δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ε. Για εξήγησέ μου παρακαλώ πολύ. Τι σκέφτεσαι. Δεν ξέρω. Big Brother βοήθεια. Big Brother, μην τολμήσεις και την κουμπί. Big Brother, μ' ακούς. Τι σου αρέσει πάνω στον εσένα, τρία πράγματα πέμω. Δεν μπορεί να μου πεις, θα μου σ' απούμε, θα πούμε, θα είμαστε δυο μας. Κότα. Εσύ είσαι κότα. Εσύ είσαι άντρας. Εγώ δεν άκουσα καμία απάντηση. Ω, εσύ είπε κότα. Και μετά σου είπα ότι είσαι άντρας. Εγώ άντρας. Είπαμε όχι και έτσι. Κότα ναι, αλλά άντρα όχι. Λοιπόν, για να σε δω, για ξαναρώτα με να πρέπει να με δεις για να πεις. Μιλάς. Τρία πράγματα στην Άννα που σου αρέσουν. Κώστα, πιστεύεις πως ταιριάζουν η Άννα και ο Μιχάλης? Πάρα πολύ. Έχω πιάσει χέρα να τον επαντρέψω. Τη
Τις βλέπω πολύ ταιριαστούς, αλλά ο Μιχάλης δεν ξέρω, σαν να μην θέλει. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, μου αρέσουν. Η Άννα, πιστεύεις ότι ενδιαφέρεται? Πάρα πολύ. Γιατί εγώ τι λέω, πες μου ποιος άντρας σου αρέσει, πάει μέσα. Δεν μου λέει, λέει, ντρέπομαι, θα σου πω άλλη φορά. Δεν μου λέει, αλλά πιστεύω μετά που μπήκε, τον ερωτεύτηκε πιστεύω εγώ πάρα πολύ. Αλλά αυτή είναι πολύ ντροπαλή και δεν λέει, δεν μιλεί. Αλλά πιστεύω 100% ότι τον γουστάρει, πάρα πολύ τον θέλει. Έτσι, ούτε ο κατάλληλο. Οπότε είναι ένα ευαίσθητο άνθρωπο, πάρα πολύ καλό, ευγενικό, με τρόπου αληθινό. Ναι. Μέχρι τι ναι, πας καλά, ναι. Πάμε. Και το διαφορετικό που έχει είναι αυτό που είναι. Φέρεται ντροπαλή, ενώ έτσι είναι ένα γιάρα. Να το. Ο Κώστας το έχει βάλει στόχο να γίνει κουμπάρος. Χριστέ μου, τι έχω πάθει. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Νομίζω το κάνουμε για πλάκα περισσότερο, γιατί ξέρουμε ότι ο Μιχάλης του αρέσουν διαφορετικές γυναίκες από εμένα. Κοίτα, ο Κώστας θα γίνει σίγουρα κουμπάρος με τον Μιχάλη. Τώρα θα γίνει και μαζί μου, νομίζω πως είναι πιο δύσκολο. Δεν ξέρω. Θα ζητήσω. Λοιπόν, έφτιαξε κάτι πολύ ωραίο η μέρη. Θα κάνεις φούλα αυτά, ε. Ναι. Παρά λίγο να γκρεμιστείς τώρα. Όχι, δεν γκρεμίστηκα. Όπου. Σε εσάς έρχομαι. Μέρη, μπορείς να μου δώσεις τον χρόνο? Ναι. Μπορώ να τον βάλω στο Captains, το έκανα όλο με αλουμινόχαρτο, το έκανα Space Captains. Αυτό είναι, τώρα θα σου βάλω και την υπογραφή μου. Είναι Space ο χρόνος. Captains, έβαλα αλουμινόχαρτο σχεδόν στα πάντα. Θα σου φτιάξω και το φεγγάρι σε λίγο. Άμα μου δώσεις κι άλλο αλουμινόχαρτο, θα σου φτιάξω και το φεγγάρι. Αλήθεια. Βεβαίως. Θα σου φέρω τώρα. Όχι, δεν το εννοούσα ακριβώς. Αν σίγουρα στην πλήρωση. Θα φτιάξω τους πλανήτες. Αύριο. Θέλεις τώρα. Αυτός είναι ένας κομίτης. Μου γράφεις και ένα γραμμά. Αυτό το έφτιαξε η Μέρη. Αλήθεια. Ναι. Πολύ αλλά ωραία. Ξέρεις τι, άμα είχε και από την άλλη, άμα είχε και από την άλλη, θα μπορούσε να είναι έτσι και να κρεμαστεί. Όχι, είναι πολύ εύθραυστο. Έχω πάει στο διάστημα, έχω πάει σε άλλες γαλαξίες. Στο Captains είμαστε έτοιμοι να απογειωθούμε. Δεν είμαι υποψήφια! Μετά από σχεδόν 2 μήνες. Πώς έλεγες όμως, Φουγκαράκη, 52 years later, 400 years later, 1 eternity later, I am not υποψήφια yet. Δεν ξέρω. Νομίζω. Αλλά μη δε, πρωτουβέτο, μακάριζε. Λέω να το χαρώ πάντως. Δεν μου το γαλαράκι, δε. Όλα καλά, σπίτι. Όταν είμαι ο αρχηγός, θα σου βάζω π.χ. έτσι κάτι τέτοιο και θα σου λέω τώρα είσαι installation και εσύ θα πρέπει να είσαι και ακίνητος. Να κάθομαι ακίνητος. Ναι, στο lounge. Εγώ τι ρόλο θα έχω δηλαδή? Θα προσέχεις το Spaceball, θα είσαι ο φύλακας του Spaceball. Μπορώ, άμα θέλεις, να σε γεμίζω έτσι, θα σου βάζω σε κάποια κομμάτια foil και θα σε αφήνω διακοσμητικό. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Χαίρομαι, περνάω καλά, δεν είμαι στον τάκο. Άλλο ρωτάω, αν η πρόθεσή σου για ψήφο, να το μεταφράσω. Ας την ψήφω. Έχω καεί, παιδιά, τι... Ας την ψήφω. Η πρόθεσή του γενικά, δηλαδή θεωρείς εσύ ήταν μια άτυχη στιγμή αυτό που έγινε ή είναι κάτι το οποίο το πιστεύεις? Όχι. Τι όχι? Μιλάτε. Όχι, εγώ το έχω ακόμα μέσα μου αυτό το πράγμα. Το έχεις ακόμα μέσα σου αυτό το πράγμα.
Και όντως αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο μου είπες δεν ήταν μια άτυχη στιγμή δική σου. Σε καθαρίσουμε βέβαια, γιατί χθες έγινε μια πολύ μεγάλη ένταση που εγώ κυριολεκτικά νιώθω πάρα πολύ άσχημα για όλο αυτό που έγινε. Κι εγώ επίσης. Ναι, έρχομαι, μας μιλάει γιατί... λίγο. 15 άτομα το πουθενά. Γιατί κυριολεκτικά ήρθε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση χθες. Ξέρεις πώς νιώθω εγώ τόσες εβδομάδες, Παναγιώτη. Έχω γυρίσει ποτέ να σου πω κάτι. Δεν σε έχω φέρει ποτέ. Νομίζεις ότι δεν με έχεις φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση. Μισό λεπτό, Μαρία. Νομίζεις ότι δεν με έχεις φέρει σε δύσκολη θέση, επειδή είμαι διακριτικός άνθρωπος. Σοβαρά μιλάς τώρα. Θες να μου το αιτιολογήσεις. Όχι. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Από την πέμπτη δεν σου μιλάω καν. Εγώ κοίταξε να δεις. Επειδή ούτε εγώ σου μιλάω καν και σου μιλάω με τα τυπικά και σου το είχα ζητήσει από πιο πριν, εάν αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συνεχίζεις και κάνεις, γιατί το συζητάς και με άλλους ανθρώπους, είναι να συνεχίζεις να λες για εμένα. Πώς δεν ασχολείσαι, αφού ο Νάσος άκουσε κάτι. Ο Νάσος είναι φίλος μου. Αυτό λέω, άρα το συζητάς. Εγώ είπα, για να ξέρεις πως συζητάς κάτι το οποίο έχει να κάνει με εμένα. Νόμιζα ότι ήταν μια άτυχη στιγμή και έμεινε εκεί, εκείνη την ημέρα και δεν συνεχίστηκε. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι για να το πεις στον Άσο, σημαίνει ότι συνεχίζεται. Έκατσα, το σκέφτηκα, πολύ ήρεμα, γιατί ήρεμα θα το έλεγα όπως το είπα και λέω εντάξει, τελικά όντως και... Δεν το περίμενα, δεν περίμενα αυτή την αντίδραση. Περίμενα να λυθεί ίσως. Να του πω ότι, ξέρεις κάτι, αυτό το παιχνίδι τώρα που κάνεις δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο και να το καταλάβει. Παρόλα αυτά όμως, θέλει να συνεχίσει να κάνει αυτό το παιχνίδι. Εγώ λοιπόν όλο αυτό που έγινε το πήρα ως μια άτυχη στιγμή. Εγώ ειλικρινά το έχω αφήσει πίσω, δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο. Επειδή όμως το ανέφερες... Ωραία, ασχολήσουμε τον Άσο, εγώ δεν θέλω. Μα εσύ το είπες τον Άσο όμως. Όχι, περίμενε, για να τα λέμε όπως είναι. Το ανέφερε του τύπου ότι εγώ επειδή το έχω δεχθεί, έχω και ένα λόγο να ψηφίσω. Και σου λέω ψηφίσει ο Παναγιώτης ό,τι θέλει. Από τη μεριά του, η αντίληψή του είναι σωστή. Εσένα σε ενοχλεί λοιπόν. Επειδή είναι. Επειδή το νιώθει. Όχι, όχι. Παναγιώτη. Μέρη μου, δεν θέλω να συζητήσω μαζί σου. Παναγιώτη, αυτό που κάνεις αυτή λήξει, τη στιγμή. Ρε. Όχι, δεν θέλει να λήξει. Είναι προφανές, Νάσο. Είναι προφανές ότι έχει δημιουργήσει αυτή κάτι. Όχι. Έχει δημιουργήσει κάτι το οποίο δεν θέλει να το λήξει, γιατί το έχει δημιουργήσει και θέλει να το αφήσει έτσι. Και το αφήνω λοιπόν κι εγώ έτσι, εφόσον δεν θέλει. Αφού έφυγε, γιατί φεύγει. Μα έφυγε. Κάτσε. Βρε, δεν έχω λόγο να κάτσω. Εγώ να το λύσει, θέλει και μέρη. Εγώ α, αυτό θέλατε να πείτε. Γιατί δεν μου το πει και κάτσαμε. Μιχάλη μου, κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένας άνθρωπος, για ο οποίος... Για μιλάτε, για να φύγουμε. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή κάτι, το έχει πλάσει, έχει φτιάξει μια ιστορία, όπως πολλές άλλες ιστορίες έχουν φτιαχτεί εδώ μέσα, και έχει βρει τώρα εμένα να μου προσάψει κάτι το οποίο το έχω υποστεί εγώ από εκείνους, άμα θέλουμε να το τραβήξουμε τόσο πολύ, και όχι αυτό που είπε, άλλα πράγματα έχω υποστεί, και παρόλα αυτά γυρνάει και λέει κάτι, το δημιουργεί, δεν θέλει να το λύσει, γιατί πολύ απλά δεν λύνεται, δεν υφίσταται θέμα για να λυθεί, γιατί υπήρχε, θα το λύναμε. Και αυτή τη στιγμή τον ρώτησα, ήταν μια άτυχη στιγμή, γιατί εγώ έτσι το εισέπραξα, ή είναι κάτι το οποίο συνεχίζεις να το έχεις μέσα σου? Και μου είπε συνεχίζει, επειδή γεγονός λοιπόν δεν υφίσταται, είναι ένα πολύ καλωστημένο αυτή τη στιγμή πραγματάκι, το οποίο το κάνει. Εγώ λοιπόν δεν θα είμαι εδώ για να με κατηγορήσει ο Παναγιώτης για τέτοια πράγματα. Το πήρα ως μια άτυχη στιγμή δική του. Ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή ή μέχρι εκεί φτάνει η αντίληψή του και πιστεύει όντως αυτό το οποίο λέει, που αυτό είναι πολύ επικίνδυνο να συνυπάρχω με έναν τέτοιον άνθρωπο εδώ μέσα, ή αυτό που κάνει να το παίζει θύμα και έχει βρει εμένα για να με κατηγορεί για τέτοιου είδους θέματα και συμπεριφορές. Και τα δύο για μένα είναι πολύ επικίνδυνα, ό,τι από τα δύο και αν συμβαίνει. Και αν, ξαναλέω και το λέω ενώπιόν σας, αν υπάρχει, Παναγιώτη, μιας και ήρθες ξανά, εάν θέλω να μου μιλήσεις με συγκεκριμένο γεγονός, να σου ζητήσω ταπεινά συγγνώμη, εάν ένα γεγονός, μια λέξη, ένας χαρακτηρισμός, μια συμπεριφορά δική μου, σε έχει φέρει στην κατάσταση αυτή. Δική μου όμως, έτσι, όχι γενικά το τι συμβαίνει εδώ μέσα, γιατί αυτό που λες είναι το αν μιλάς εσύ όλη μέρα σήμερα για αδικία, αυτό το οποίο λέω ο Παναγιώτης δεν ξέρω καν πώς να το χαρακτηρίσω στο πρόσωπο το δικό μου κιόλας, έτσι. Κωστή μου, τελειώνεις. Για να μπες μετά το κάμω. Κοιτάξτε, δεν θέλω να το συζητήσω πάνω. Αυτό ήταν. Προφανώς και αυτό ήταν. Αυτό ήταν, Παναγιώτη. Ναι, Μέρη μου, δεν ασχολούμαι μαζί σου, αλήθεια. Σου ζητάω συγγνώμη. Ούτε εγώ μαζί σου, δεν χρειάζεται δεν να το βλέπω, βρε Μέρη.
Παναγιώτη μου, άκου λίγο. Από την πρώτη εβδομάδα το ποιος ασχολείται με τον άλλον, το ξέρεις πολύ καλά εσύ. Εγώ έρχομαι ως άνθρωπος αυτή τη στιγμή, γιατί μου μετέφερε κάτι ο Νάσος, για να σου πω ότι αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις, αυτό το παιχνίδι, εγώ δεν θα το συνεχίσω. Αν λοιπόν έχει υπάρξει κάποιο γεγονός και δόξα τω Θεώ είμαστε κάπου που φαίνονται τα γεγονότα και έχω προστατεύσει πολλούς ανθρώπους και το ξέρεις εδώ μέσα, αν υπάρχει κάποιο γεγονός λοιπόν με σένα, είμαι εδώ να το ακούσω πολύ προσεκτικά, δικό μου γεγονός ως Μέρη και να σου ζητήσω και συγγνώμη. Όταν το βρεις, ξέρεις που θα με βρεις. Αμέ. Αυτό. Να είσαι καλά. Έχουμε όλοι οι άνθρωποι κάποια όρια στο θέατρο, αλλά αυτό το πράγμα τώρα που συμβαίνει είναι κάτι το οποίο εμένα με ξεπερνάει, οπότε προτιμώ να απέχω από όλο αυτό, να απέχω ολοκληρωτικά από όλο αυτό, παρά να κάθομαι και να βλέπω αυτό το θέατρο. Είναι φίλος μου, ένας φίλος μου κι άλλος. Και λέω, επειδή είναι άσχημο να κατηγορεί η μία πλευρά την άλλη, η κάθε πλευρά έχει τη δική της αντίληψη για τη δική της οπτική. Ο Πάνος π.χ. νιώθει αδικημένος από τη Μέρη και τη Μαρία. Και τη Μέρη την πείραξε αυτό. Μου λέει: εγώ δεν έκανα κάτι τέτοιο. Αν η Μαρία το έκανε, είναι ξεχωριστό. Η Μέρη δηλαδή θέλει να διαχωρίσει τη θέση της από τη Μαρία. Γιατί εκείνη τη μέρα στον Τζακωμό και οι δύο δεν ήταν πάνω. Ναι. Ήταν και οι δύο κοπέλες μαζί. Και όταν λέω: ο Πάνος σας έπιασε να σας πει, κορίτσια, μου κάνατε αυτό και να το συζητήσετε, φύγατε και του είπατε: με προσβάλλεις και κάνεις. Κάτι που έτσι έγινε. Έτσι δεν έγινε. Έτσι. Και τη Μέρη την πείραξε. Γιατί η Μέρη, ρε παιδί μου, σου λέει: αν το έχω κάνει, να πάω να το συζητήσω. Να του ζητήσω. Ναι, να ζητήσω και συγγνώμη. Και τη λέω: μη φύγει, κάτσε να φωνάξω τον Πάνο. Και γίνεται να έρθει ο Πάνος. Είναι χαρακτήρες εντελώς αντίθετοι σίγουρα. Εγώ μπορώ να κάνω παρέα και με τους δύο και θα μ' άρεσε να κάνουμε παρέα όλοι με όλους, να σου πω την αλήθεια. Άσχετα αν δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους. Αλλά βλέπω ότι έχουν συμβεί πράγματα που έχουν κάνει την απόσταση χαοτική. Δεν ενώνεται τώρα αυτό το πράγμα. Ρε φίλε, δεν θέλω, άκουσα, με, δεν θέλω να το λύσω. Όποτε θες θα μιλήσει, γιατί μπορεί. Δηλαδή, πρέπει να μιλήσει, να ξεκαθαρίσει το θέμα. Μην νομίζω ότι τα βγάζει το μυαλό σου ή είναι από το μυαλό σου. Άκουσε με, δεν με νοιάζει το τι πιστεύει, αν είναι στο μυαλό μου ή όχι. Εγώ το γεγονός είναι ότι εγώ ανθρώπους τέτοιους εγώ στη ζωή μου. Δυστυχώς καλούμε εδώ πέρα μέσα να συμβιώσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ γενικότερα με τέτοιους ανθρώπους δεν τους ξαναμιλάω. Γενικότερα στη ζωή μου ποτέ. Δεν τους ξαναποφθίνω το λόγο ποτέ. Ναι, παιδιά, είναι το δικαίωμά του να θέλει να μην το συζητήσει. Εντάξει, ρε, δεκτό είναι. Πάντως, εγώ αυτό που το συμπέρασμα που έβαλα. Δεν θέλω να συζητήσω με τη Μέρη. Ό,τι είχα να συζητήσω με τη Μέρη, το συζήτησα. Δεν θέλω πολλά-πολλά. Το εννοώ ότι δεν θέλω πολλά-πολλά. Και για ποιο λόγο θέλω να συζητήσω τίποτα μαζί της. Γιατί η Μέρη, πρώτον, είναι μια πάρα πολύ έξυπνη, μια πολύ εκλεπτισμένη και μια γυναίκα η οποία ξέρει να χειρίζεται το λόγο πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το ατού της. Να κάτσω εγώ να συζητήσω με τη Μέρη, να με βγάλει τρελό, να γυρίσει και να μου πει ότι δεν ξέρει τι σου γίνεται. Γιατί εκεί πέρα θα καταλήγαμε. Θα καταλήγαμε ότι εγώ περιμένει πώς και πώς να μιλήσουμε λογικά για να μου την πει και για να βγει υπεράνω. Ενώ το σκηνικό που είχε γίνει τότε ξέρω πολύ καλά τι είχε συμβεί και δεν έχω ανάγκη να ξεκαθαρίσω τίποτα με τη Μέρη. Όταν λέω δεν θέλω πολλά-πολλά, εννοείται πως το εννοώ. Και η γυναίκα έχει και και μου λέει ειρωνικά, η γυναίκα μου λέει ειρωνικά ότι εγώ δεν θα παίξω το παιχνιδάκι σου. Ρε, πάει να δεις αν έρχομαι. Να πάει να δει αν έρχομαι, πείτε της. Εγώ δεν θα παίξω το παιχνιδάκι σου. Πιστεύεις δεν θα μπορούσατε να συζητήσετε. Εγώ με τη Μέρη, ποτέ. Το τι έχει μέσα στο δικό της μυαλό είναι άλλο θέμα. Το γεγονός ότι εδώ πέρα μέσα η Μέρη μπορεί να έχει έρθει με το δικό της σκοπό και τη δική της στρατηγική είναι άλλο δικό της θέμα γι' αυτό. Να κάτσω εγώ να ασχοληθώ με δικά στρατηγική. Εγώ η στρατηγική μου ξέρεις ποια είναι. Μπήκα Παναγιώτης Πέτσας, θα φύγω Παναγιώτης Πέτσας. Να γυρίσω και να της πω τι, Άννα μου. Εσύ η μόνη σου είναι εκεί πέρα και τα βλέπες. Γενικά εμένα δεν με νοιάζει σε ποιο δωμάτιο είμαι. Άμα δω κάτι που με ενοχλεί, εγώ τώρα ξεκίνησα να σου είπα και να μιλώ και μαζί σου και με την Αγγελίτα περισσότερο και με τα άλλα παιδιά. Εγώ τώρα σας μαθαίνω ουσιαστικά. Αλλά όταν δω κάτι που δεν μου αρέσει, θα τους πω αυτό που πιστεύω. Εξήμισε ή ξυπνήσαν οι άλλες. Μήκη σαν γυαλιά. Τώρα πια story μου, θα τα βλέπεις αγόρι μου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Και θα παίρνει φωτιά. Ζωή σου κάθε βραδιά.
Όχι, δεν μπορώ. Προσπαθώ να τον δικαιολογήσω. Μα κι εγώ. Δεν μπορώ. Μα κι εγώ προσπαθώ. Και στην τελική, Νίκο μου, αν νιώθει κάποιος κάτι τέτοιο, μπορεί να έρθει και να το συζητήσει εκ των υστέρων. Όταν πιάνει την κουβέντα και το συζητάει. Γιατί εδώ έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτές τις φράσεις, αυτές τις λέξεις. Αισθάνομαι αυτό, έχω διέστηση εγώ και αυτό νιώθω ότι κάνεις. Αυτό πιστεύω ότι έχει συμβεί. Έχω διέστηση. Νιώθω, αισθάνομαι έτσι. Εγώ έτσι αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή. Ψάξ' το μέσα σου γιατί αισθάνθηκες έτσι, αν όντως ισχύει. Γιατί σίγουρα εγώ δεν στο δημιούργησα γιατί αυτό το πράγμα. Γιατί μπορεί να αδικήσει κάποιον άνθρωπο. Το να αδικήσουν κάποιον άνθρωπο είναι το τελευταίο πράγμα που τους ενδιαφέρει. Κυρίως όμως, Νίκο μου, αδικούν τον ίδιο τους τον εαυτό μου αυτό που κάνουν. Συγγνώμη τώρα που μπαίνω, αν το μικρόφωνο τους ενδιαφέρει, μήπως και πίσω. Δηλαδή ο Παναγιώτης στην προσπάθειά του, επειδή ήμουν κοντά όταν μιλούσατε, που πήγες και του πίσω με τι έγινε. Γυρίζει και σου λέει: δεν περίμενε να με καταλάβεις, αλλά ευελπιστούσε μήπως τον πείσει. Εμένα, όταν η Αγγελίτα με έπιασε, επειδή χθες το έμαθες αυτό και μου είπε: για παρατήρησε τον Νίκο, για πρόσεξε τη συμπεριφορά του. Αυτό το πράγμα είναι στρατηγική. Τι δουλειά έχει ένας άνθρωπος εδώ μέσα που θέλει να γίνει ιερέας, πώς θέλει να γίνει, λέω. Τι έτσι σου είπε, ναι, να με παρατηρήσεις. Ναι, ναι, Νίκο, ναι. Πώς και γιατί με ένα άλλο μου είπε στην κουζίνα. Βρε, το ξέρουμε. Ναι, μετά άλλο σου είπε τέλος πάντων εκεί, αλλά εγώ σου λέω το σύνολο τέλος πάντων. Δεν λέμε για τώρα, έτσι, μην τον μπερδεύεις. Δεν λέμε, όχι, για, δεν τώρα. Λέμε για τώρα. Α, λέμε για τότε. Για όταν είχε γίνει. Τι, ότι είχα στρατηγική. Όταν... Έτσι είχε πει. Νίκο, δεν στα έχω πει τότε εγώ που μιλούσαμε έξω και μας είχαν βάλει δεν κάτω. Δεν τα έχω αναλυθεί τα είχαν πάλι, ρε παιδιά. Εγώ πάω να τους δικαιολογήσω όλους. Όχι, στο να μυαλό μην τους δικαιολογήσω. Και πάλι γίνεται αυτό. Εγώ νόμιζα ότι και έχουν εγώ αλλάξει πράγματα πάλι. Όχι, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τώρα. Μπορεί να έχουν αλλάξει τώρα και τα πράγματα. Και πιάνει και μου λέει τέλος πάντων ό,τι μου λέει. Και το φοβερό που έκανε χθες ήταν. Δεν χρειάζεται να κάνω κουβέντα. Τι σου είχε πει ότι έχω στρατηγική και ότι κινούμε. Δεν τα πολύ θυμάμαι, ρε Σινίκο. Ναι, που τα θυμάμαι εγώ για το τότε. Το τότε έχει σημασία τώρα. Είσαι ένας ηθικολόγος, ο οποίος είσαι ψεύτικος, όλο αυτό το πράγμα είναι fake και αυτό το πράγμα είναι θέμα στρατηγικής. Επεμβαίνεις μόνο να μιλήσεις, είχε πει ο Παναγιώτης, στα πράγματα που είναι πασιφανή και προφανή, δηλαδή, εκεί που σε παίρνει δηλαδή, δηλαδή στα πολύ βαριά. Στα πολύ σημαντικά, που επεμβαίνει εκεί, ενώ στα υπόλοιπα δεν επεμβαίνει καθόλου, για να μην σπάσεις αυγά και να είσαι οκ. Okay. Και επεμβαίνει σαν ο σοφός που σε λέγω για πλάκα, επεμβαίνεις έτσι και κάνεις αυτά που κάνεις. Α, το έχουν αναλύσει τόσο. Βεβαίως πολύ το έχουν αναλύσει τόσο. Και μετά όμως σου ζήτησαν συγγνώμη, τα βρήκατε αυτή τη στιγμή, είναι όλα καλά, όλα τέλεια. Mm. Και πάει και αυτά χρησιμοποιεί. Ναι. Αυτά δεν μου τα έχουν πει όμως εμένα μπροστά μου. Αυτό, ναι, αλλά τα έχουν πει σε άλλους. Και προσπαθούσα εγώ και τους έλεγα, μήπως κάνετε κάποιο λάθος. Ναι. Και το γύρισε αλλιώς και λέει. Α, λέει. Νομίζω ότι όμως τώρα αυτά πρέπει να λυθούν τα πράγματα. Γιατί εμένα δεν μου έχουν πει τέτοια πράγματα ποτέ. Η Μέρης τα είχε πει αυτά. Όχι σε τόσο. Και επειδή στα είχε πει. Δεν εγώ είχε εμβαθύνει τόσο. Μου είχε πει κάτι ότι ωραία, δεν είμαι αληθινός και ωραία, αυτά. Ναι, αλλά ναι, ναι. Και επειδή στα είχε πει, επειδή ήταν παρεμφερές αυτά που μου είχε πει εμένα, αλλά μπορεί να μου τα είχε πει λίγο χειρότερα, επειδή στη Μέρη δεν την παίρνει. Ενώ σε μένα χρησιμοποιεί ό,τι λεξιλόγιο θέλει, δεν μπήκα στη διαδικασία να σου πω τίποτα. Εντάξει, λέω, παρατηρώ. Και εκείνη την ώρα παρατηρούσα ακριβώς τι είναι εκείνη και τι προσπαθεί να κάνει αυτή. Μπράβο, λέει, που μ' ακούς, γιατί και εμένα, λέει, ο Παναγιώτης μου άνοιξε τα μάτια για τον Νίκο και γι' αυτό, λέει, στο λέω κι εγώ εσένα, γιατί κι εγώ στην αρχή τον εκτιμούσα πάρα πολύ και πίστευα άλλα και τον υπερασπιζόμουνα, αλλά για παρατήρησε και λέω, ωραία, παρατηρώ πάρα πολύ καλά, όλους τους παρατηρώ. Και εγώ εκείνη την ώρα παρατηρούσα, για τον Παναγιώτη ήξερα τι έκανε, παρατηρούσα τι έκανε και εκείνη. Λέει, α, Νίκο μου, συγγνώμη, εγώ, λέει, είμαι άθεη, δεν ξέρω. Μπορεί να είπες ότι θα πας στο Άγιον Όρος και εγώ να νόμιζα ότι θα γίνεις καλόγερος. Και λες, εσύ που το άκουσα, γιατί λέω και εγώ, ποιος θα σας το είπε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Ότι ο Νίκος θέλει να γίνει παπάς. Και δεν το κατάλαβα και πώς θέλει να γίνει παπάς. Γιατί οι παπαροκάδες, ας πούμε, δεν παίζανε και μουσική. Ναι, και τι δεν πάει να πει, τι δουλειά και έχει ένας παπάς εδώ, ναι, μέσα. Στην ουσία, εγώ είχα μιλήσει και με τον Στέφανο, γιατί τότε στις αρχές και είχα πει ότι θέλω να επισκεφτώ το Άγιον Όρος. Αυτό είχα πει με τον Στέφανο και είχαμε πει ότι όταν βγούμε από εδώ θα πάμε μαζί, γιατί έχει πάει πολλές φορές και είναι κάτι που το σκέφτομαι εγώ χρόνια τώρα ότι θέλω να το κάνω και θεώρησα ότι αυτή είναι η περίοδος που θα ήθελα πάρα πολύ να πάω όταν βγω μέσα από το παιχνίδι για διάφορους λόγους. Να το επισκεφθώ. Από εκεί και πέρα,
Εχθές, ας πούμε, εκεί που ήμουν στην κουζίνα, ξαφνικά μου απεύθυναν το λόγο τα παιδιά και ο Παναγιώτης και η Αγγελίτα και μου είπαν ότι νομίζω αν θέλω να ακολουθήσω την ασκητική ζωή. Η Μέρη μου είχε μιλήσει πολύ λίγο. Δηλαδή, αυτά τώρα που ακούω, δεν τα ήξερα τόσο πολύ. Νόμιζα ότι τα γνώριζες. Μου είχε πει ότι την είχε πιάσει μετά το βέτο τότε με την Ευδοκία και της είχε πει ότι ο Νίκος δεν είναι αληθινός και αυτό. Δεν είχα εμβαθύνει τόσο πολύ σε αυτά. Ναι. Εδώ βλέπω λοιπόν ότι έχουν συζητηθεί πολλά και τρομάζω στην ιδέα το ότι μπορεί να έχει συζητηθεί πίσω ακόμα από την πλάτη μου. Μετά την νίκη της στο αγώνισμα του βέτο, η Σαμάνθα πάβει πλέον να είναι υποψήφια προς αποχώρηση. Η τελική υποψήφιη προς αποχώρηση είναι... Σας μιλάει ο Big Brother. Όλοι οι συγκάτοικοι να συγκεντρωθούν στο σαλόνι. Μετά την νίκη της στο αγώνισμα του βέτο, η Σαμάνθα πάβει πλέον να είναι υποψήφια προς αποχώρηση. Η τελική υποψήφια προς αποχώρηση είναι... ο Παναγιώτης. Ο Μιχάλης. Πάλι, και αυτό δεν είναι. Ο Ισίδωρος. Μέρη. Και η Αγγελίτα. Είστε ελεύθεροι. Είσαι υποψήφια προς αποχώρηση. Επιτέλους. Την έχω την βαλίτσα να μείνω έτοιμη. Να μην βγω κι εγώ μια φορά. Αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο για σένα. Απόρρισα που δεν βγήκα την ημέρα της ψηφοφορίας. Να είμαι από τους πρώτους που θα βγουν. Εντάξει, αλλά καλή αργά παρά ποτέ, έτσι. Βγήκα σε δεύτερη φάση, γιατί μονίμως δεύτερη. Το ξεχνάμε αυτό, δεν θέλω να χαλαρώνουμε. Μαζί με τη Μέρη. Είμαστε υποψήφιες προς αποχώρηση μαζί με τους πρώτους. Μια χαρά. Να δούμε ο κόσμος επιτέλους τι έχει αντιληφθεί, τι θέλει, ποιον θέλει να παραμείνει στο παιχνίδι. Αυτό είναι η αδικία, Μιχάλη μου, και όχι το χθεσινό. Κατάλαβες. Είναι και το χθεσινό. Όχι. Πώς δεν είναι. Κοίταξε να δεις. Το λέω έτσι χαριτολογώντας, τίποτα δεν είναι αδικία για τίποτα, απλά το λέω για σένα αυτό. Και για σένα, τέλος πάντων, άστο, δεν πειράζει. Δεν ξέρω. Το τι είμαι εγώ δεν είναι αδικία, είναι αυτό αδικία. Και εγώ άκουσα μόνο το και για σένα, άστο, δεν πειράζει. Και έφυγε. Τα ακούσαμε και αυτό. Και δεν είπα και καμία κουβέντα. Ήταν αναμενόμενο, ναι, το είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσε να γίνει έτσι. Ξέρουν και τη σχέση που έχουμε με τον Ισίδωρο. Ευκαιρία ήταν τώρα που αποφάσισαν να αφήσουν την Ευδοκία ήσυχη να βγάλουν υποψήφιους εμένα και τον Ισίδωρο μαζί. Στην ουσία, εμένα καημό με είχανε από πολύ νωρίς στο παιχνίδι, οπότε ήταν η ευκαιρία και δημιούργησαν ξανά με τον μοναδικό τους τρόπο τις κατάλληλες συνθήκες για να... και τις κατάλληλες δικαιολογίες για να γίνει αυτό. Hello, Big Brother. Αν
θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Αγγελίτα, καλέστε στο 901-901-4101 ή στείλτε μήνυμα Β1 στο 54-777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother ο Ισίδωρος, καλέστε στο 901-901-4105 ή στείλτε μήνυμα Β5 στο 54-777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Μέρη, καλέστε στο 901-901-4107 ή στείλτε μήνυμα Β7 στο 54-777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother ο Παναγιώτης, καλέστε στο 901-901-4110 ή στείλτε μήνυμα Β10 στο 54-777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother ο Μιχάλης, καλέστε στο 901-901-4121 ή στείλτε μήνυμα Β21 στο 54-777. Hello, Big Brother.